Κυρίες και κύριοι, είμαστε κοντά σας εδώ στο Σαββατοκύριακο μαζί μου με τον Στέργιο Καλόγερο. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όλους εσάς. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όλους εσάς που αισθάνεστε αδικημένοι, που αισθάνεστε καταπιεσμένοι, που αισθάνεστε ότι όπως και εγώ έτσι και εσείς είστε εκτός συστήματος, που πιστεύετε ότι το σύστημα είναι αυτό που φροντίζει δια των εκπροσώπων να σας αδειάζει τις τσέπες, που το σύστημα είναι αυτό που δεν ενδιαφέρεται αν πεινάτε, και όπως θα δούμε και τον Γκάλωπ για μία ακόμη φορά, οι συμπατριώτες μας εδώ λένε «Πεινάμε κύριε Χρυσοδουλίδη, θέλουμε να ζήσουμε, πεινάμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε, δεν μας αφήνετε, μετράμε τα σέντς και εσείς μετράτε τις συντάξεις». Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στον απλό πολίτη που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και δεν ξέρει και παίρνει και μετά το λέει ο άλλος, λέει εγώ πήγα στον άλλον και κέρδισα και τόσες δεκάδες ευρώ από ένα καλάθι. Και βγαίνουν αυτοί οι κύριοι πανέξυπνοι από το παρατηρητήριο τιμών και λέει κάντε έρευνα πριν πάτε, αντί να βγουν αυτοί που τους πληρώνεις για αυτό το λόγο και να σου πούνε εδώ είναι αυτή η τιμή, εκεί είναι αυτή η τιμή και πιο πέρα είναι η άλλη τιμή, σου λέει τράβα κάνε βόλτα και όπου βρεις πιο φθηνά πάρει. Δηλαδή κοροϊδεύουν τον κόσμο. Γιατί δεν έχουν κάνει φτωχή, γιατί τρώνε ό,τι θέλουνε, όσα θέλουνε. Γιατί δεν τρώνε μόνο αυτοί οι κύριοι, δεν μιλάω για τους υπαλλήλους, καταλαβαίνετε ποιους εννοώ, τρώνε και αυτοί που φάγαν τα ταμεία, που αδειάσαν τα ταμεία και βγαίνει ο υπουργός και λέει ένα δις λέει το έλλειμμα σε 30 ταμεία. Ένα δις, είναι χρήματα που κατά κύριο λόγο τα πήρανε, ποιοι τα πήρανε, το κράτος, για να βολέψει τρύπες. Και τώρα δεν μπορεί να κλείσει την τρύπα. Και δεν φταίει μόνο το κράτος. Το κράτος έχει ρωματεπώνει, έχει ανθρώπους που αποφασίζουν, που υπογράφουν, που παίρνουν τα δικά σου λεφτά, που στα μαζεύαν όλα τα χρόνια που δούλευε για να σου δώσουν σύνταξη. Και τώρα έρχεται το κράτος και σου λέει: ρε παιδί μου, είναι δύσκολο. Ένα δις μου λείπει. Πού θα βρω ένα δις για να σου δώσω τη σύνταξη αύριο μεθαύριο. Και εσύ, το κορόιδο, ταλέπορος, δούλευε μια ζωή για να έρθουν αυτοί οι μάγκες. Αυτοί οι γραβατωμένοι απατεώνες, δεν είναι όλοι τους, κάποιοι από αυτούς που είναι γραβατωμένοι απατεώνες και τρώνε με χρυσά κουτάλια. Και τρώνε με χρυσά κουτάλια γιατί επενδύουν, λέει, τις συντάξεις. Και τελικά έρχεται ο υπουργός και σου λέει: φίλε, πάνε από να δεις το έλλειμμα. Και είναι και αυτό το ΡΙΚ. 120 εκατομμύρια λέει έλλειμμα, 120 εκατομμύρια υποχρεώσεις, 5 εκατομμύρια λέει υπηρεσία του. Πληρώνει ο λαός όμως. Πληρώνει την κάθε κυβέρνηση που ελέγχει το κάθε κρατικό ίδρυμα. Χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς να σε ρωτάει, ρε φίλε, θέλεις να ακούσει ειδήσεις από το ΡΙΚ. Μα το ΡΙΚ τα λέει όλα όμορφα, ωραία. Βγαίνει κάθε μέρα με το θυμιατό και αρχίζει και λέει: τι ωραίος ο Χρυστοδουλίδης, τι ωραίος ο εκπρόσωπος, πόσο όμορφη η πολιτική τους. Να γιάσει Χρυστοδουλίδη, θυμιατό έχουν όλη μέρα. Ο κόσμος δεν θέλει τέτοια πράγματα. Ο κόσμος θέλει αλήθειες. Και αλήθειες δεν λέει κανείς. Αλήθειες λέμε εδώ πέρα στη Βεργίνα εμείς, γιατί δίνουμε τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί λέμε τα πράγματα όπως έχουν κυρίες και κύριοι. Γιατί εμείς βγάζουμε τις τιμές των ίδιων προϊόντων στα σούπερ μάρκετ σε 6 υπεραγορές, από τις μεγαλύτερες, χωρίς να έχουμε τίποτα με την υπεραγορά. Για το δημόσιο συμφέρον δίνουμε αυτό που αναγράφεται μέσα στις τιμές και παίρνουμε και αποδείξεις για τα προϊόντα, για να μας πούνε, κυρία Αντώνα, ότι δεν πήρατε αποδείξεις και τι είναι αυτά που μας δείχνετε. Λοιπόν, έχουμε και τις αποδείξεις, έχουμε και τα πάντα και βλέπουμε τεράστιες διαφορές τιμής. Τι μέχρι 50% στο λαδάκι, 10 με 15 ευρώ χοντρικά. Είναι αδιανόητα αυτά που συμβαίνουν. Βλέπουμε τις τιμές στην οθόνη και δεν ασχολείται κανείς. Το παρατηρητήριο τιμών, το μόνο το οποίο λέει ότι είναι αυξημένες οι τιμές σε σχέση με το 2023 το Σεπτέμβριο σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν λέει τίποτα άλλο. Λέει μόνο ότι είναι αυξημένες οι τιμές στα 23 προϊόντα από τα 45. Και η εταιρεία Κρίσης Χαραλαμπίδης με τα πολύ εξαιρετικά προϊόντα, δεν αμφισβητώ για τα προϊόντα και την τεχνογνωσία της. Η εταιρεία είναι ίσως και η μεγαλύτερη στην Κύπρο. Στο θέμα των γαλακτομικών λέει ότι εγώ δεν επεμβαίνω στη τιμή πώληση, λέει, των προϊόντων μου από τους συνεργάτες. Το σούπερ μάρκετ δηλαδή. Ναι, ρε φίλε, δεν επεμβαίνεις κι εσύ και αυτός γόρισε και με το λάδι και όλοι οι άλλοι και με το σαμπουάν του Ρονάλντο. Τα δίνω όλα εδώ για να τα ξεχνάμε. 2,5 ευρώ διαφορά αυτό το σαμπουάν από σούπερ μάρκετ στο σούπερ μάρκετ. Να καλησπέρα όμως την κυρία Βυργινία Χρήστο. Καλησπέρα σας, κυρία Βυργινία Χρήστο, πάλι. Γεια σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. 2,5 ευρώ δεν φορά το σαμπόν αυτό. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να προχωρήσω σε μία... Όχι, δείτε λίγο. 2,5 ευρώ, 5 ευρώ αυτό εδώ.
Δείχνετε τις κάρτες, παιδιά. 5 ευρώ αυτό εδώ το λάδι. 54-58 λεπτά πόσο είναι αυτό το γιαουρτάκι. Ένα κεσεδάκι είναι, έτσι. Και όλα έχουν διαφορά και το φέρι και όλα τα προϊόντα. Μεγάλη διαφορά στο σούπερ μάρκετ. Πού μας πάνε δηλαδή, γιατί τέτοια διαφορά για απέναντι στον κόσμο. Θα ήθελα να απαντήσω στα ερωτήματα, αν μου επιτρέπετε, και των τηλεθεατών σας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά και για μένα και για το σύνδεσμο κυρίως. Σημασία έχει να γνωρίζει την πραγματικότητα ο καταναλωτής. Δεν είναι μόνο τα τρόφιμα, είναι και άλλα προϊόντα που παρατηρείται πρόβλημα, με τον καταναλωτή να πληρώνει υπέρογκα ποσά χωρίς να γίνονται έρευνες και μελέτες. Πρώτον, το Φλεβάρι του 2022, ο Σύνδεσμος Καταναλωτών εντόπισε ότι το φρέσκο γάλα πουλήτουν κατά 3% πιο ακριβό. Έχαμε προχωρήσει σε σχετικές έρευνες, παρουσιάσαμε τα γάλατα που υπάρχουν στην Κυπριακή αγορά ονομαστικά και καλέσαμε τους καταναλωτές, αν θέλετε μπορείτε να το εκλάβετε και ως μποϊκοτάζ, να αγοράζουν από συγκεκριμένη... Εμείς είπαμε να κάνουμε μποϊκοτάζ τα ακριβά προϊόντα. Κάνε μποϊκοτάζ αυτό το σαμπάν που έχει 2,5 ευρώ διαφορά από σούπερ μάρκετ, θα πέσει. Κάνε μποϊκοτάζ αυτό το λάδι που έχει 5 ευρώ διαφορά από σούπερ μάρκετ στο σούπερ μάρκετ. Θα πέσουν τιμές. Θα πιέσει αυτός ο παραγωγός, το σούπερ μάρκετ, να πέσει. Κάνε μποϊκοτάζ αυτό το γιορτάκι που η εταιρεία λέει δεν επεμβαίνω στις τιμές. Είναι πολιτική της, δικαίωμά της. Αν τους κάνεις μποϊκοτάζ όμως και δεν φας για 15-20 μέρες το γιορτάκι αυτό, η ίδια εταιρεία θα πάρει τηλέφωνο το κύριο σούπερ μάρκετ και του πέρασε μεγάλε. Και τι μου κάνεις, δεν με αγοράζει ο κόσμος γιατί είμαι ακριβώς. Ρίξε λίγο την τιμή, γιατί αυτός πουλάει σε μια τιμή Α. Ο άλλος πουλάει σε πολλά Α, όπως και μας πήρε και ο κύριος ο παραγωγός με τις ντομάτες. Με ένα ευρώ πουλάει και 4 πουλάνε το σούπερ μάρκετ. Θα απαντήσω και σε αυτόν, αλλά. Άμα κάνεις μποϊκοτάζ, ξέρεις πόσο γρήγορα πέφτουν οι τιμές και τον μποϊκοτάζ, κυρία Χρήστο, είμαστε όλοι εμείς εδώ. Δηλαδή λέμε δεν αγοράζω αύριο γιορτάκι, γιατί είναι πολύ ακριβό. Θα πέσουν οι τιμές. Γιατί θα τα κάνω, θα πετάξουν μετά. Να σας πω. Δεν αγοράζω το λάδι, θα πέσουν οι τιμές. Δεν θα πουλάει. Δεν αγοράζω το σαμπούα, δεν αγοράζω το φέρι, δεν αγοράζω οτιδήποτε. Όταν είχαμε προχωρήσει σε αυτήν την ενέργεια, είχαμε κατακριθεί έντονα και τα στοιχεία τα οποία παρουσιάσαμε και αποστείλαμε στην αρμόδια αρχή, λάβαμε την απάντηση ότι είναι δικαιολογημένη αυτή η αύξηση του 3%. Τελεία. Χωρίς οποιαδήποτε στοιχεία, χωρίς οποιασδήποτε ενδείξεις. Είχαμε ονοματίσει τις επιχειρήσεις. Όσον αφορά τώρα σε αυτό που αναφερθήκετε σχετικά με τα φρούτα και λαχανικά, 28/7/2024. Προχωρήσαμε σε ενδελεχή έρευνα της αγοράς και καταγράψαμε τις τιμές στα φρούτα και λαχανικά χρησιμοποιώντας το πολύ εύχριστο εργαλείο του Υπουργείου Γεωργίας, το e-Coffini. Και εκεί εντοπίσαμε ότι δημιουργείται ψαλίδα από τον αγρότη στον καταναλωτή. 1 ευρώ η ντομάτα ο παραγωγός πουλάει, 4 το σούπερ μάρκετ. Ρε παιδιά, 3 ευρώ το κιλό, ποιος κλέβει? Και όλοι, εδώ είναι καρτέλ έτσι. 3,99 όλοι. 38,39. Να τονίσουμε. Είναι καρτέλ αυτό. Να τονίσουμε. Όχι, είναι καρτέλ. Σημείο, οι ενδείξεις δείχνουν ότι δημιουργεί, ότι υπάρχει σχροκέρδια. Και πιο ακριβή η κυπριακή ντομάτα από την Ολλανδική. Και επί του σημείου αυτού να τονίσουμε ότι καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι οι αγρότες δεν φέρουν καμία ευθύνη. Οι αγρότες όπως και οι καταναλωτές είναι αυτοί που στο τέλος της ημέρας ζημιώνουν. Και τι έγινε, βγήκε το αρμόδιο Υπουργείο, η αρμόδια υπηρεσία, και μιλώ για την υπηρεσία καταναλωτή, λίγες μέρες μετά την έρευνά μας, είπε ότι όντως υπάρχει το πρόβλημα αυτό, το γνωρίζουμε και έχουμε προχωρήσει σε επίπληξη εκείνων που κερδοφορούν εις βάρος του καταναλωτή. Προχωρήσαμε σε μία νέα έρευνα, η οποία δείχνει και πάλι ότι συνεχίζουν κάποιοι να κερδοφορούν σε αυτές τις κατηγορίες φρούτα και λαχανικά εις βάρος του καταναλωτή. Εμείς αναμέναμε ότι θα υπάρχει νέα μελέτη και έρευνα από πλευράς της υπηρεσίας. Κανένας δεν μας έλαβε υπόψη. Κάποιες απαντήσεις τις οποίες είχαμε λάβει είναι ότι «μα πάντα υπήρχε αυτό». Τι σημαίνει ότι πάντα υπήρχε αυτό? Δηλαδή παραδέχεστε ότι κλέβατε τον καταναλωτή τόσα χρόνια και τώρα που δόθηκε η ευκαιρία μέσω ενός εργαλείου να αποδειχθεί αυτή η κλοπή. Θα ντραπούνε, θα κοκκινήσουν, τι περιμένετε? Αυτό μας λυπεί. Επίσης μας λυπεί το ότι η υπηρεσία καταναλωτή, και λυπούμε που αναφέρομαι σε αυτήν την υπηρεσία, γιατί έπρεπε να ήταν δίπλα στον καταναλωτή και όχι εναντίον στον καταναλωτή. Κάτσε, ωραία, παγώστε λίγο. Το χαλούμε, α πούμε, διαβάζω τώρα κρίσης χαλούμε. Κρίσης Χαρλαμπίδη προφανώς είναι.
2-0-9 από Παντονίου, έτσι, 2 Αθηνίτης, 2-49 ο Αλφαμέγα, δηλαδή μισό ευρώ παραπάνω, 2-85 το μας, δηλαδή ένα χαλούμι, το έχουμε ρε παιδιά, το χαλούμι να το δείξουμε, αν το έχουμε, ένα χαλούμι το οποίο κοστίζει 2 ευρώ στον Αθηνίτη, έχει 2,85 στα μας. 85 λεπτά διαφορά ένα χαλούμι. Το ίδιο χαλούμι, της ίδιας εταιρείας. Σπύρο, αν έχουμε χαλούμι επάνω, φέρε μου αυτό που αγοράσαμε. Λοιπόν, καταλαβαίνετε. 85 λεπτά ακριβό το χαλούμι. Αυτό... Δηλαδή, μιλάμε τώρα από 2 μέχρι 2,85, μιλάμε για 45% περίπου αύξηση. Μεγάλη διαφορά. Εσείς μιλάτε για 3% για το γάλα και εγώ σας μιλάω για 40%. Να ξεκαθαρίσουμε είναι τεράστιες διαφορές, έτσι. Οποιαδήποτε αύξηση, ακόμα και μικρή, αν δεν είναι δικαιολογημένη, τότε αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει πρόβλημα. Εδώ το όλτρα, και... κοιτάξτε τώρα, 5,40 ο Σκλαβενίτης, 2,99 αλφαμέγα, 2,89 ο ΜΑΣ, 2,95 το μετρό, 2,99 ο Παντονίου, και ο πιο φθηνός ποιος είναι, παιδιά, ο Αθηνίτης, 2,55. Το 2,55 μέχρι το 5,40 είναι 2,5 ευρώ και 3 ευρώ κοντά. Ούτε 2,5, λάθος, 3 ευρώ κοντά, 2 ευρώ και 2,85. 2,85 σε αυτό εδώ. Δηλαδή, αν πάρεις 2 από τον Αθηνίτη, έχεις και ρέστα σε σχέση με τον Σκλαβενίτη. 2,55 και 2,55 μας κάνουν 5,10. Δηλαδή, αν πάρεις 2 σαν που άσον Αθηνίτη τέτοια, έχεις και 30 λεπτά, 30 cents ρέστα, αν πας στο Σκλαβενίτη. Και εγώ σας ρωτάω τώρα, ποιος ενημερώνει τον καταναλωτή για αυτή τη μεγάλη ακρίβεια. Πρόσεξε. Είναι αυτό με το λάδι πάλι. Σκλαβενίτης, 5 ευρώ παραπάνω. Δηλαδή, ένα λίτρο στον Σκλαβενίτη, ανάμεσα στον Αθηνίτη. Και κάτι παραπάνω δίνει στον ΑΜΕΓΑ και στον ΜΑΣ. Και στο μετρό, που έχει νομίζω άλλο λάδι εκεί πέρα. Τον Άγιο Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακές οι τιμές. 2 και παίρνει και ρέστα, κάποια σέντ, 30 σέντ. Ποιος είναι μόνο το καταναλωτή? Δεν υπάρχει τεράστια ευθύνη για τον κόσμο, για τους αρμόδιους κυρίους και τις κυρίες και πάνω απ' όλα για την πολιτική ηγεσία. Άκου Νίκο Χριστοδουλίδη, άκου επειδή εσύ έχεις και μαλλιά, εγώ δεν έχω. Λοιπόν, αυτό εδώ το πουλάει ο Αθηνίτης είναι το σαμπουάν του Ρονάλντο. Σου ταιριάζει γιατί παίζει και μπάλα κιόλας προφανώς και εσύ από ό,τι έχω μάθει. Λοιπόν, ο Ρονάλντο 2,55 στον Αθηνίτη. 5,40 στο Σκλαβενίτη. Να σηκώθηκε κι άλλο μπαλάδωρο από το στούντιο. 5,40 στο Σκλαβενίτη. Δηλαδή, παίρνει 2 σαμπουάνα στον ένα και έχει και 30 σέντ ρέστα, αν πα από το Σκλαβενίτη. Τεράστια διαφορά. Χαιρόμαστε που ακούσαμε τον κύριο Χατζιαδάμου, έναν πολύ αξιόλογο κύριο, ο οποίο ανέφερε χαρακτηριστικά σε δική σα εκπομπή ότι εκεί και όπου ονοματίζονται τα διάφορα προϊόντα, ο ίδιος αναλάβει να προχωρήσει. Καλά τώρα, ο κ. Χατζιαδάμου είναι καλός άνθρωπος. Αλλά τώρα τα βάλουμε το κατεστημένο κ. Χατζιαδάμου που το όργανο δικό του είναι τώρα. Τον περίμενα, κοιτάξτε, την Κυριακή να έρθει. Κοιτάξτε, τώρα, τι λέτε τώρα. Δεν ξέρει πρέπει. Τώρα η Ένωση τι πουλάνε μεταξύ τους. Δεν ξέρουν τι πουλάνε μεταξύ τους. Από κάπου όμως πρέπει να ξεκινήσουμε. Εδώ δεν ξεκινάνε. Στιγμή... Εδώ είναι το σύστημα τέτοιο. Το σύστημα όταν πήγε ο Χριστοδουλίδης και του είπε θα σα κάνω το καλάθι του νοικοκυριού με προϊόντα μέσα. Με βασικά προϊόντα για να μπορεί ο φτωχός να μετράει τα σέτ και να αγοράζει, το σύστημα του λέει θα σε ρίξουμε, Χριστοδουλίδη. Και ο Χριστοδουλίδης έκανε πίσω. Τι μου λέτε τώρα. Κοίτα, κύριε αγαπητέ Πέτρο, αυτό το σαμπουάν εδώ, επειδή και ο Πέτρος αθλείται και παίζει μπάλα σαν τον Ρονάλντο, αυτό το σαμπουάν έχει 2 ευρώ και 55 σέντ στον Αθηνίτη και έχει 5,40 στον Σκλαβενίτη, δηλαδή στον Αθηνίτη παίρνει 2 μπουκάλια, 2 τέτοια κουτιά, συγγνώμη, συσκευασία σαμπουάν Ρονάλντο, Ultrex, Ρονάλντο τα λέω εγώ, δεν πειράζει, και παίρνει και 30 σέντ στο χέρι, αντί να πα στο Σκλαβενίτη. Και αντί να βγει να τα λέει αυτά ο Χριστοδουλίδης και οι υπηρεσίες του, τα λέει ο καλόγερος εδώ με την κυρία Χρήστο, και να το λαδάκι που σα αρέσει και το λάδι σε ένα στι σαλάτε και στο φαγητό, βάζετε λάδι εσεί κυρία μου στο φαγητό, ή το έχετε καταργήσει? Το έχω περιορίσει. Το έχετε περιορίσει, αναγκαστικά. 15 ευρώ λέει στο Σκλαβενίτη, 9,65 στον Αθηνίτη, 9,99 στον ΑΜΕΓΑ. Πού θα πάμε?
Μεγάλες διαφορές. Εδώ τώρα, εδώ δεν είναι μια διαφορά τιμής. Δεν δικαιολογείται. Υπάρχει Επιτροπή Ανταγωνισμού, κύριε. Υπάρχει. Πάτε να δείτε τι γίνεται. Ο κύριος Κλατζιαδάμου, ευγενέστατος κύριος. Τον έβγαλα και εγώ στη συγγραμμή που τον ακούσατε και τον περιμένω. Πολύ καλός κύριος. Ευγενέστατος. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Άντε να πάει να τα βάλουμε τον Σκλαβενίτη. Άντε να πάει να τα βάλουμε τον ΑΜΕΓΑ με το μετρό με τον Παπαντονίου. Τώρα νομίζω συγχωνεύτηκα με τον Σκλαβενίτη. Θα συγχωνευτούν. Δεν βγαίνει η ακρίβεια, είναι μεγάλο θέμα. Η ακρίβεια, Νίκο Χριστόδουλου, είναι κυβερνήσεις. Άκουσε τους κύριους που βγήκαν πριν που λένε πεινάνε. Και στο 25-25-09-900 βγείτε να πείτε ό,τι θέλετε για το τελευταίο μισάρο θα ασχοληθώ με την πολιτική. Ο κύριος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εκλήθη από τον πλανητάρχη τον κύριο Biden. Πιστεύω να μπορέσει να πει όχι, γιατί ο Biden δεν τον πάει, δεν τον καλεί εκεί για να του πει πόσο όμορφος είναι. Τον καλεί για παραχωρήσεις. Και την ώρα που ο Τούρκος κλαίει, εκλυπαρεί, παρακαλεί και αποκαλεί τους τρομοκράτες, την Ουάσιγκτον που τους στέλνει τρομοκράτες λέει για να το χτυπήσουν στο διαστημικό κέντρο, στο αεροδιαστημικό κέντρο, και την ώρα που λέει το Ισραήλ μου ετοιμάζει περιφερειακό πόλεμο και αντί να στέλνετε πάμπερς στον Ερντογάν, του κάνετε παραχωρήσεις που βρίσκεται στο πιο αδύναμο σημείο. Έχει κανείς από εσάς κυρίες και κύριοι ακούσει ποτέ τον Γενίτσαρο Ερντογάν να εκλυπαρεί, να φοβάται και να λέει είμαστε έτοιμοι εμείς για να δούμε τι θα κάνουμε που θα μας κάνει περιφερειακό πόλεμο το Ισραήλ, εννοεί τους Κούρδους που είναι έτοιμοι με τελευταίες τεχνογνωσίες όπλα να επιτεθούν και να διαλύσουν αυτό που σήμερα λέγεται τουρκική δημοκρατία και η οποία καθυλώνει δια της βίας δεκάδες εθνότητες μεταξύ αυτών και τους Χριστιανούς της Μικράς Ασίας και όχι μόνο τους Κούρδους, τους Αρμένους, όλους αυτούς. Βλέπει ο Ερντογάν ότι τελειώνει και πανικοβάλλεται. Κάνει τη γενοκτονία εδώ και 3 χρόνια γενοκτονία εις βάρος των Κούρδων και δεν μιλάει κανένας. Γαργάρα το κάνουν όλοι. Και εσείς τώρα κυρία Χρήστο μου λέτε και δεν κάνω κάτι. Βλέπετε ο κόσμος, ακούσατε τον άλλον, πεινάω όλοι. Πεινάω, πεινάμε, είναι ντροπή και δείχνετε και τις κάρτες. Άρα λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε πιο δυναμικά να πάμε. Να πάτε εσείς, εγώ να σας στηρίξω με το κανάλι εδώ και την εκπομπή μου, σε μποϊκοτάζ προϊόντων. Είναι η μόνη λύση για να πέσουν οι τιμές. Και να δεις μετά ο κάθε χαραλαμπής να θα πάρει τηλέφωνο τον κάθε ένα προμηθευτή του και να του πει μάγκα, ρίξε με τιμή γιατί δεν πουλάω, γιατί θα πετάξω τα προϊόντα μου. Και δεν τα αγοράζει ο κόσμος. Μόνο έτσι καταλαβαίνουν όλοι αυτοί που μας προμηθεύουν με καλά προϊόντα, αλλά μας αρμέγουν κιόλας. Αρμέγουν κάθε μέρα τις οικονομίες μας. Τις τρώνε, τις τρώνε. 1 ευρώ πουλάει ο κύριος Αντιπάφο την ντομάτα, 4 ευρώ την πουλάει το σούπερ μάρκετ. Εγώ και εσύ κερδίζουμε, όχι. Θα ήθελα έτσι απλά να αναφέρω, αν μου επιτρέπετε, 2 πολύ σημαντικά σημεία. Έχει μεγάλη σημασία το κατά πόσον, όπως σωστά αναφέρετε, λειτουργούν οι θεσμοί στην Κύπρο. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι οι θεσμοί όχι μόνο δεν λειτουργούν, αλλά και οι νομοθεσίες για τα δικαιώματα των καταναλωτών στην πράξη δεν εφαρμόζονται. Και θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο εξίσου οθεί στην ακρίβεια. Πρώτον, η αρμόδια αρχή, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, κάθε μήνα δημοσίευε έναν παρατηρητήριο στο οποίο παρουσιάζονταν 3 υπεραγορές, δεν ονοματίζονταν οι υπεραγορές, ήταν απλά υπεραγορά 1, υπεραγορά 2, υπεραγορά 3 και εκεί παρουσιάζονταν κάποια προϊόντα. Είχαμε διαπιστώσει ότι σε αυτά τα συγκριτικά παρατηρητήρια κάποιες υπεραγορές παραβίαζαν τις νομοθεσίες για τα δικαιώματα του καταναλωτή σε σχέση με την προσφορά. Και τι συγκεκριμένα 22 προσφορές και τι ήταν έγινε με αυτά όλα, με αυτούς που παραβιάζουνε. Τα βγάλαμε στην επιφάνεια, και τι κάνουν, τι κερδίσαμε. Τα αναδείξαμε. Δεν, εγώ προσωπικά ανέμενα την Υπηρεσία Καταναλωτή να διενεργήσει έλεγχο στη συγκεκριμένη υπεραγορά και δεν έχει κάνει τίποτα μέχρι σήμερα. Δεύτερο σημείο, πολύ σημαντικό, για να γνωρίζει και ο κόσμος τι γίνεται. Άρα λέτε εσείς, βγάλατε όλα αυτά, τα στείλατε στους αρμόδιους φορείς. Καμία ανταπόκριση. Και οι αρμόδιοι φορείς δεν κάναν τίποτα. Καμία ανταπόκριση. Άρα λοιπόν, ή δεν πρέπει να κάνουμε τίποτα ή πρέπει να κάνουμε κάτι πιο σημαντικό. Αφού οι αρμόδιοι μας συνδυώνουν με Κάιρο και μας γράφουν στα παλιά τους των υποδημάτων, κάτι πρέπει να κάνουμε. Ως σύνδεσμος καταναλωτός σε σχέση με τα φθαρτά, ήδη έχουμε προχωρήσει σε κάποιες ενέργειες. Δεν οργανώνετε μια διαδήλωση με ζαρζαβατικά και τα λοιπά να δείξετε πόσο ακριβά είναι να πάτε και στο προεδρικό με τις τιμές επάνω
στο Κεσεδάκι, ας πούμε, παράδειγμα, στο Λάδι. Γράψτε τις τιμές στο Σαμπουάν, στο απορριπαντικό, στο μαλακτικό. Γράψτε τις τιμές και πάτε σε πάνω στο προεδρικό να τις δώσετε στο Χριστοδουλίδη. Όμορφο, ωραία, κύριε Πρόεδρε, πάρτε να δείτε πόσο πουλούν τα προϊόντα, από πόσο μέχρι πότε. Μα τα γνωρίζουν αυτά. Πάρτε το χυμό, ας πούμε, το πάτε, κύριε Πρόεδρε, ένας χυμός έχει από ένα ευρώ μέχρι ένα τόσο. Τα ξέρω, Πρόεδρε, τι γίνεται. Δεν μπορεί να τα ξέρει όλα. Αυτά, όχι, διαφωνώ πλήρως. Τα γνωρίζουν. Καλά, και γνωρίζουν τις τιμές. Πού να το τα γνωρίζουν τώρα. Κάνουν, το τι κάνουν είναι άλλη κουβέντα. Θα μάθω κι εγώ τις τιμές τώρα. Ο Σπύρος με έχει φροντίσει με όλα τα προϊόντα που μου φέρνει, Σπύρο, κάτι Σαββατοκύριακο. θα μάθω τις τιμές απ' έξω. Θα με φωνάξω εγώ στο δουλειό, γιατί δεν χρειάζεται να έχω μπροστά μου ούτε κείμενο. Λοιπόν, να βγάλουμε έναν κύριο που περιμένει τόση ώρα. Λέω, πάμε στο επόμενο. Πάμε. Λοιπόν, ναι, συνεχίστε σε λίγο. Ναι, συνεχίστε. Αυτό που έλεγα είναι ότι ως σύνδεσμος ήδη θα κινητοποιηθούμε επί του θέματος μέσα από τις εκθέσεις μας που βλέπουμε ότι δεν την ενδιαφέρει την αρμόδια αναρχή, το ότι υπάρχει, αν θέλετε, σχροκέρδια σε σχέση με τις τιμές στα φρούτα και τα λαχανικά. Ήδη βρισκόμαστε σε επικοινωνία με τις αγροτικές οργανώσεις και θα κάνουμε τα πάντα για να βοηθήσουμε τον κόσμο σε αυτόν τον τομέα. Και τονίζω, ήδη είμαστε σε συζητήσεις. Απλά να σας αναφέρω και άλλο σημείο πολύ σημαντικό, για να πολύ γενικό βέβαια, για να γνωρίζει ο κόσμος τι γίνεται με τις αρμόδιες αρχές. Γιατί προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο να μην μιλά, ισχυριζόμενοι ότι κάνουμε έναν αντιπολίτευση. Από πού και ως πού το να παρουσιάζεις τα προβλήματα του κόσμου και τα κενά είναι αντιπολίτευση. Εδώ δείχνουμε τα πράγματα ως έχουν. Δείξε μου, Σπύρο, αυτό το ατοματάκι εδώ, πώς έχουν το Μητσίδη. Γιατί στο Αμακαρόνι ήταν 50 τόσα λεπτά πιο ακριβό από το σούπερ μάρκετ. Αυτά εδώ τα ατοματάκια, 4 έχει μέσα το βαζάκι. Για δείξε μου αν μπορεί σε λίγο. Και επίσης και το κοτόπουλο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, 1,80 διαφορά. 1,75 για την ακρίβεια, δηλαδή σχεδόν 2 ευρώ, το κοτόπουλο φιλέτο, με πιο φτηνό 7,15 τον Αθιενίτη και 8,95, 1,80 ναι, ο ΜΑΣ. 2 ευρώ το κοτόπουλο, 1 κιλό, κοτόπουλο 2 ευρώ. Και ένα άλλο μαγαζί είχε ένα ατατορμαδάκι, και έγινε το γιατί να πεις τον μπράβο, να το αυτό τα, πώς το λένε, πάσες ντομάτα, πώς το λένε, και έγινε να πεις όσο πριν μπορείς. Λοιπόν, είναι το κοτόπουλο, το βλέπετε. Λοιπόν, κοιτάξτε, 1,59, 1,89 και 2,30. 2,29, συγγνώμη, 2,30 και 2,30. Λοιπόν, 1,59, 1,89, 2,30, το βλέπετε. Αυτό εδώ το βλέπετε. Από το 2,09 μέχρι πόσο φτάνει το ανώτερο. Μέχρι 2,30. Από 1,59, 2,30 δηλαδή, είναι 40 και 30, 70 λεπτά, αυτό το πραγματάκι διαφορά. Φτάνουμε τώρα εσείς που στην οικοκύρα, φτάνουν 4 τέτοια για ένα γεύμα. Εξαρτάται από τα πόσα μέλη αποτελούν μια οικογένεια προφανώς. Λοιπόν, και όχι αν είναι. Άρα πόσα λεπτά είναι, Σπύρος, είναι όλο η διαφορά, είπαμε, 80 λεπτά στα 4. 80 λεπτά δηλαδή, αν θες ένα ευρώ για αυτό, χοντρικά. Δηλαδή σε ένα γεύμα, αν πας σε ένα φθηνό σούπερ μάρκετ, να το δώσεις 20 ευρώ, 25. Ο άλλος δεν έχει να φάει. Παίρνει και τα δίνει όλα στο ενίκιο και το κράτος κάθεται και τον κοιτάζει. Που δεν την αλλάξει στην κοιημένη σύνταξη. Ντροπή. Κάτι το οποίο θα πρέπει να τονίσουμε επί και αυτή η εταιρεία εδώ, εγώ δεν την ξέρω, περιμένω και από τον κύριο Μετσίδη, δεν ξέρω αν στείλαν τα παιδιά από το μάρκετινγκ, από την δημόσια σχέση, συγγνώμη, επιστολή. Μεγάλη διαφορά στις τιμές, ρε παιδί μου. 80 λεπτά σε αυτό, 55 λεπτά στα μακαρόνια, σε ένα πάκο έτσι. Πολύ μεγάλη διαφορά ο Μητσίδης. Και αυτός προφανώς έχει την εντολή ότι δεν επεμβαίνω στην τιμή πώληση των προμηθευτών. Ναι, αλλά αν τους κάνεις όλους ένα εμπάργκο, θα δεις πώς θα ρίξουν τις τιμές όλοι. Και αυτοί που πουλάνε και αυτοί που θα πουλάνε στον τελικό καταναλωτή. Κάτι το οποίο μας αναφέρουν οι καταναλωτές που επικοινωνούν μαζί μας, όπως και οι τηλεθεατές σας, όπου άκουσα έτσι την αγανάκτηση του κόσμου και σας είπα και προηγουμένως και στην αρχή ότι τα ακούμε συνεχώς αυτά. Είναι ότι πολλοί επιλέγουν, ακριβώς λόγω της ακρίβειας που επικρατεί στις ελεύθερες περιοχές, να μεταβαίνουν στις κατεχόμενες περιοχές, γιατί ως μας μεταφέρουν είναι φτηνότερα τα προϊόντα. Αυτό θα πρέπει να προβληματίσει την κυβέρνηση. Ναι, αλλά και δεν έχουν τους ίδιους όρους. Σίγουρα, αλλά αντιλαμβάνεστε. Δεν φάρμακα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό αποτελεί ανησυχητικό. Ανησυχητική κίνηση για την οικονομία αυτού του κράτους. Ναι, και θα πρέπει. Και μια γραμμή τον κύριο.
Τον κύριο Χρήστον, ολοκληρώστε όμως. Απλά κάτι το οποίο θα ήθελα να τονίσω έτσι πολύ γενικό και πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος σε σχέση με αυτό που ανέφερα προηγουμένως, το ότι δεν εφαρμόζονται σωστά οι νομοθεσίες, είναι σε σχέση και με τις ιεραρχικές προσφυγές. Δηλαδή, βγάζει μια απόφαση η υπηρεσία καταναλωτή, η οποία επιβάλλει ένα υψηλό, για παράδειγμα, πρόστιμο εναντίον μια υπεραγορά, για παράδειγμα, η οποία παραβίασε και χρησιμοποιώ ως παράδειγμα την υπεραγορά, δεν εννοώ κάτι συγκεκριμένο, η οποία παραβίασε την νομοθεσία για τα δικαιώματα του καταναλωτή. Μα δεν του χάριζουν τα πρόστιμα με απλή δήλωση στον διευθυντή, τι μου λέτε μα τώρα. Μα πέραν από αυτό. Τι μου λέτε, εδώ είναι στημένο το σύστημα, κυρία μου. Όταν ασκείται ιεραρχική προσφυγή στον υπουργό, στον εκάστοτε υπουργό εμπορίου, ενδεικτικά έχω εδώ τους αριθμούς, από το 2020 μέχρι το 2022, από τις 21 ιεραρχικές προσφυγές που ασκήθηκαν στον Υπουργό, δύο ακυρώθηκαν, δηλαδή δύο πρόστιμα που επιβλήθηκαν από την υπηρεσία καταναλωτή ακυρώθηκαν. Τι ποσό ήταν τα πρόστιμα αυτά? Μιλούμε για ύψος που μπορεί να φτάνει και 30 και 40 και 60 χιλιάδες. Δύο ακυρώθηκαν λοιπόν, και τα υπόλοιπα? 17 μειώθηκαν το ποσό κατά το ίμιση. Τι ποσό ήταν αυτά? Και πάλι στα ίδια ποσοστά, στα ίδια ποσά κυμαίνονταν, ενώ σε δύο, τρία συγκεκριμένα, έχει επικυρωθεί το πρόστιμο το οποίο επέβαλε η υπηρεσία. Ναι, αλλά εδώ διάβασα και ο νόμος 121, δεν θυμάμαι. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Εκεί πάει ο διευθυντής στο σούπερ μάρκετ και λέει: ζητώ συγγνώμη, κύριε διευθυντά, παρενέβη το νόμο, δεν θα το ξανακάνω. Αφού λέει: ζητά συγγνώμη, σου δίνω το πρόστιμο. Αυτά είναι γελοιότητες. Δηλαδή έχουν δει τα μάτια μου, αλλά ρε παιδί μου, τέτοιες γελοιότητες, τέτοια υποκρισία την εκάστοτε κυβέρνηση εις όφελος των ολιγαρχών, των μονοπωλίων, τέτοια εξυπηρέτηση, τέτοιες μετάνοιες, οποιοσδήποτε και αν είναι στην κυβέρνηση, πάει όλο και με μία δήλωση ότι δεν θα ξανακάνω την παράβαση, δεν το επιβάλλει πρόστιμο. Πάμε λοιπόν να βγάλουμε μερικές γραμμές. Καλησπέρα σας. Ποιον έχουμε? Κύριε Χρήστο, καλησπέρα σας. Ο Χριστόφορος είμαι από Ορμίδια. Παρακολουθώ το πρόγραμμα σας. Σας συγχαίρω καλά, για την απόφαση σας να θίξετε αυτά τα θέματα. Αλλά δυστυχώς ο κόσμος όλος ο φτωχός εκλυπαρεί τους κυβερνώντες και την Βουλή να πάρουν μέτρα. Αυτοί οι κύριοι έχουν αυξήσει αυθημερών τους μισθούς τους όλοι και εκλυπαρούν οι φτωχοί αυτούς τους κυρίους που έχουν αυξήσει τους μισθούς τους για να δώσουν ένα κομμάτι, ένα ξερό κομμάτι ψωμί στους φτωχούς να μπορούν να επιβιώσουν. Είναι κρίμα πραγματικά και για την Βουλή, για αυτούς που ψήφισαν για τους μισθούς τους, αλλά και για τους κυβερνώντες που άφησαν τους μισθούς τους από μόνοι τους και ο κόσμος εμείς να πεινάμε και να τους εκλυπαρούμε να μας δώσουν ένα ψίχουλο. Είναι κρίμα. Οι τιμές έχουν διπλασιαστεί και όχι όπως βλέπω τον πίνακα εκεί πέρα, γιατί είμαι και εγώ πολυτεκνός. Έχουν διπλασιαστεί στα φθαρτά τουλάχιστον οι τιμές, πανκύπρια, το λοιπόν, και δεν ενδιαφέρεται κανένας από τους κυβερνώντες. Έχουν σάσει την πάντα τους, αγαπητέ μου φίλε, και εμάς δεν μας ρωτάνε. Πραγματικά λυπάμαι ειλικρινέστατα. Αυτό ήθελα να πω. Πάμε να ξαναψηφίσεις, Χριστοδουλίδη, μην το ξεχάσεις. Πες το. Να πας να ξαναψηφίσεις, Χριστοδουλίδη, μην το ξεχάσεις. Ναι, ναι. Τροχάδι. Τροχάδι, ναι. Βγάλουμε τον Σωτήρα της Κύπρου που πάει και στον Θείο Μπάιντεν τώρα προφανώς να συμφωνήσει και αυτά που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ευχαριστώ, αγαπητέ. Κύριε Αντρέα, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Αντρέα. Συγχαρητήρια για το πρόγραμμα σας. Να είστε καλά. Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Εσείς και οι υπεύθυνοι, μήπως ρωτήσατε αυτούς τους κυρίους πότε πήγα στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν ή τους θα στέλνουν σπίτι τους τα σούπερ μάρκετ? Δεν πάνε να ψωνίσουν αυτοί οι άνθρωποι. Να, δεν πάνε αυτοί οι άνθρωποι να ψωνίσουν. Αυτοί οι άνθρωποι μετράνε συντάξεις και εκατομμύρια. Δεν μετράνε εσένα όπως εμείς οι απλοί πολίτες. Παρακαλώ να πάμε στην άλλη γραμμή. Λοιπόν, σε δύο λεπτάκια. Λοιπόν, να συνεχίσω μαζί σας. Ακούτε τι λέει ο κόσμος. Μα εμείς τα ακούμε καθημερινά αυτά τα θέματα. Τα έχουμε προωθήσει. Συνεχώς βρισκόμαστε σε επαφή με
με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, η οποία οφείλω να ομολογήσω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου έχει δεχτεί να δει την έκθεση παραπώνων του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, να τη συζητήσει και να μας δώσει την ευκαιρία να αναδείξουμε τα προβλήματα του κόσμου. Παρά το ότι εμφανιστήκαν κάποιοι εκεί καθοδηγούμενοι από την εκτελεστική εξουσία για να παρεμποδίσουν τη συζήτηση, όπου και εκεί καλέστηκαν τράπεζες για να δώσουν εξηγήσεις. ΕΠΑ για να δώσουν οι εξηγήσεις. Τονίζω και πάλι ότι ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού εκκρεμεί καταγγελία του Συνδέσμου Πρατηριούχων, ενισχυμένη με στοιχεία του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών σε σχέση με μονοπωλιακές πρακτικές και καρτέλ στα καύσιμα. Έχει ένα χρόνο που εκκρεμεί αυτό το πράγμα και δεν λαμβάνουμε καμία απάντηση για το τι θα γίνει. Επίσης, πάρα πολλά προβλήματα τα οποία αφορούν τους καταναλωτές σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα. Όταν εμφανιστήκαμε στο Προεδρικό, μία εκ των απαιτήσεων του Συνδέσμου Καταναλωτών εισηγήσεων, να το πω σωστά, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ήταν η συνέχιση επιδότησης στο ηλεκτρικό ρεύμα. Σας λέω όταν σας δέχονται. Τι σας είπε όταν πήγατε στο Προεδρικό, ο Πρόεδρος σας είπε? Έχει ακούσει τις θέσεις όλων μας. Εν τω μεταξύ, εκεί πήγαμε 13 οργανωμένα σύνολα. Λέτε για την προηγούμενη εβδομάδα που πήγατε. Μάλιστα. Πώς σας δέχτηκε? Να βγάλουμε ένα τηλεθεατή και να έρθω σε αυτό για να δούμε και το ρεπορτάζ για άλλη μια ακόμη φορά, παιδιά, με τους πολίτες που μιλάνε για την ακρίβεια και κλιπαρούν τον Πρόεδρο να τους επιτρέψει να ζήσουν γιατί πεινάνε. Πάω να ακούσουμε ένα τηλεθεατή ακόμη. Καλησπέρα σας. Κύριε Κώστα, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Κώστα. Γεια σας. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, ναι. Ήθελα να σας πω, να ρωτήσω τον κύριο Χριστοδουλίδη, αν περνάμε 500 πρώτο μήνα σύνταξη. Είναι καλή ερώτηση. Νομίζω θα τα καταφέρει με λίγη οικονομία, 500-600 ευρώ το μήνα μπορεί να τα βγάλει ο Πρόεδρος. Δεν νομίζω ότι είναι... Ναι, διότι λύει σύνταξη του, λύει ο μισθός του και γι' αυτό που σε ρωτώ. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Και να το ρωτήσουμε ξανά τον κύριο Χρωστοδηλίδη. Ναι. Χαμηλώστε λίγο την τηλεόρασή σας, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Μισό λεπτό να κάνουμε στην τηλεόραση. Να του κάνουμε άλλη μια ερώτηση. Θα τον κάνουμε άλλη μια ερώτηση αν είναι η δημοκρατία τούτη που παίρνουμε τώρα. Αν είναι η δημοκρατία τούτη. Οι άλλοι να πιάνουν 500 ευρώ συνταξή και οι άλλοι να πιάνουν 12.000 και 3.000 και 5.000. Έχουν έξοδα αυτοί οι άνθρωποι, αγαπητέ φίλε. Τώρα ξέρεις να παίρνεις 12.000 το μήνα, τι να πρωτοπληρώσεις, προβληματίζεται, πού να πρωτοπάει. Έξοδα, υπηρέτες στο σπίτι, ταξίδια, τους λυπάσαι από τους ανθρώπους. Ενώ εμείς παίρνουμε 500, 600, 1.000 ευρώ το maximum. Εντάξει, τα φέρνουμε βόλτα. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αξιολείπητοι. Πώς να ζεις με 12.000 σήμερα, ζεις, δεν ζεις. Μάλιστα, και είπαμε είναι η δημοκρατία της Κύπρου τούτη. Να πάτε κι εσείς να ψηφίσετε Χριστοδουλίδη γρήγορα στις επόμενες εκλογές. Μην το ξεχάσετε. Όχι, την επόμενη φορά θα ψηφίσω Ερντογάν. Μην το ξαναπούμε αυτό γιατί τρέμει ο δικτάτορας. Θα τα πούμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, φαντάσου η αγανάκτηση να λες. Ότι θα ψηφίσει εισαγωγικά, βέβαια, αστείο είναι τον δικτάτορα, τον Ατίλα. Εκεί φτάνει κανείς από την αγανάκτησή του. Μάλιστα. Είχαμε έναν άνθρωπο τίμιο στο κράτο τσέφκιο ξέντο. Για ποιον λέτε? Για το γενικό ελεκτή. Μάλιστα. Διότι έφτασε εγώ κάτω στο μαχαίρι και φτιάξαν τον άνθρωπο. Όπως έναν τίμιο, πιάνε φτιάξαν τον υπαρχηγό και τον αρχηγό. Ο υπαρχηγός ήταν στο εξωτερικό, γιατί έφυγε τους οκρατούντες και τους έκλωξε. Δημοκρατικά πράγματα είναι αυτά. Πες μου και κάτι ακόμη τώρα και να πεις στους φίλους να βλέπουν από Τετάρτη βράδυ είμαι εδώ. Κάθε βράδυ σχολιάζουν επικαιρότητα με τον τρόπο που ξέρεις. Και να πεις και στους φίλους από τον κύριο Καϊδό. Κατά τύχη τώρα που σας είδα να μιλούμε. Ωραία, πες μου κάτι ακόμη. Ο Ερντογάν, συγγνώμη, ο Χριστοδουλίδης που θα πάει στον Biden για καλό πάει, πιστεύεις ή για να μας. Πετσοκόψον πηγαίνει. Ναι, δεν σε κατάλαβα καλά, σε άκουσα καλά όμως. Ο Χριστοδουλίδης την Τετάρτη, ναι. Μεθαύριο δηλαδή, πηγαίνει να δει τον κύριο Biden, τον πρόεδρο, τον πλανητάρχη. Μάλιστα. Πηγαίνει για καλό, πιστεύετε, ή πηγαίνει για να δεχτεί εντολές? Ναι. Τι πιστεύεις? Ναι, τι θα κάνει εκεί? Ναι.
Ναι, αν το ξέρουν κανέναν δολάριο μπογάτο, κανέναν μπογιό, να μας πουλήσει γεννάκτη. Αυτό πιστεύω. Λοιπόν, να είσαι καλά φίλε, καλό βράδυ, να είσαι καλά. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο κύριε Κόγιο. Λοιπόν, ωραίος. Για πάμε και στην κυρία Βασιλική. Βλέπεις, ο κόσμος τα λέει χαρακτηριστικά. Να βλέπουμε παρακαλώ και τις κάρτες. Έχω μάθει στη μέσα απ' έξω. Μην τις βλέπει μόνο ο κύριος Πέτρος εκεί μέσα. Λοιπόν, κυρία Βασιλική, καλησπέρα. Στον κύριο Μάρη, κυρία Βασιλική, δεν μπορείς να περιμένει. Κυρία Βασιλική, ξανακαλέστε. Κύριε Μάρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μάρη. Μ' ακούτε, κύριε Μάρη. Λοιπόν, δεν ακούει ο κύριος Μάριος. Δεν πειράζει. Κύριε Μάρη, ακούτε. Φωσί. Και το έκαμε 998. Με συγχωρείτε, δεν άκουσα. Ορίστε. Ναι, το φτύνησε περίπου σχεδόν πάνω από 4,5 ευρώ. Το έφερε κάτω στην τιμή. Τώρα σας πω και κάτι άλλο. Έχει ντυξά που γίνεται το γνήσιο ντυξά και έχει και ντυξά που είναι όχι από το Χέγγελ Γερμανίας ή το κανονικό, από αραβικές χώρες που πιο χαμηλής ποιότητας. Και πάρα πολλά πράγματα, σαν το λάξι το σαμπούνι, όταν δεν είναι το γνήσιο και μυρίζεται, είναι διαφορετική η μυρωδιά του. Το γνήσιο, πράγμα ξέρει η κυρία Βεργινία αυτόν. Επιάσετε κανένα φορά, κυρία Βεργινία, να δείτε την ξά σκόνη, πόσο γκάτο είναι το πειρατικό ή το άλλο, ή το χαρτί υγείας τώρα που το κάμας είναι πιο μικρό. Έχει πάρα πολλά κόλπα. Αγόρασα εγώ δυστυχώς, σταμάτησα πιο πολλές προσφορές, αγόρασα σοκολάτες που ήταν έξι μαζί με ταινία και ανοίγω μια σοκολάτα να φάω και δεν είχε το χρώμα, είχε ένα άσπρο μόνο που σημαίνει μισοχάλας. Η κυρία Βεργίνα παρεξεί γιατί ασπρίζει η σοκολάτα. Και το άλλο, συγγνώμη, τώρα που κάλεσε ο πρόεδρος της Αμερικής, τον Χρήστο Δουλίδη, ναι. Καταλάβασαν ότι η Κύπρος είναι το στρατηγικό σημείο του κόσμου μετά τη διόρυγαν του Σουέζ. Παναμά, στρατηγικό σημείο έρχεται η Κύπρος. Και όταν μας δόθηκε μια ευκαιρία, όταν έγινε και η Κυπριακή Δημοκρατία το 60-62 και ζήτησαν μια βάση Καρπασίας, τώρα θα είμαστε βασιλιάδες. Αλλά δυστυχώς το ΑΚΕΛ επηρέαζε τον Μακάριο. Ο Μακάριος ήταν φιλόδοξος και μας τα έκαμε θάλασσα, εκαταστρέψε αυτόν τη χώρα αυτοί οι δύο, ΑΚΕΛ και ο Μακάριος. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό βράδυ, να είστε καλά. Λοιπόν, ακούμε, κλείστε παρακαλώ τη μουσική. Ωραία, ωραία, σας ευχαριστώ. Να δούμε άλλη μια φορά τον Γκάλοπ και να τα σχολιάσει όλα αυτά η κυρία Βιργίνια Χρήστο. Μόλις είμαστε έτοιμοι να δούμε τον Γκάλοπ. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας που βλέπω. Και σας ευχαριστώ παρακαλώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και για την αγάπη σας. Και όπως λέτε εδώ λέμε την αλήθεια. Γι' αυτό μας αγαπάτε, γιατί εμείς λέμε μόνο την αλήθεια, γιατί αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, και εγώ είμαι ένας από εσάς. Με τη διαφορά ότι μου έδωσε ο Θεός τη δύναμη και τη δυνατότητα να εκφράσω αυτά που εσύ δεν μπορεί να τα εκφράσεις μέσα από ένα τηλεοπτικό κανάλι, και να ευχαριστήσω τη Βεργίνα Τηλεόραση που μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να εκφραστούμε όλοι μαζί, να εκφράσω εγώ μέσα από αυτή τη συχνότητα αυτό που εσύ πιστεύεις και δεν μπορεί να το πεις. Γι' αυτό δίνουμε τη δυνατότητα και σε όλο τον κόσμο να μιλάει ελεύθερα, να λέει την άποψή του χωρίς παρεμβάσεις, γιατί ακριβώς πιστεύουμε ότι το μεγαλύτερο αγαθό της δημοκρατίας είναι η ελευθερία. Ξέρετε, και στις εκπομπές που κάνω τις άκρως πολιτικές το βράδυ, δίνω το δικαίωμα να ακούγονται καλεσμένοι, να λένε την άποψή τους, άσχετα αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Θα ακούσω τον άλλον, θα του δώσω δικαίωμα να το πει, έστω και αν διαφωνώ μαζί του. Αλλά θα τον αφήσω να μιλήσει. Όχι σαν κάποιους άλλους που μας φημώνουν, που σε απειλούν με πρόστιμα. Αντί να πάνε να βάλουν πρόστιμα στον άλλον που πουλάει από ένα κιλό, από ένα ευρώ το κιλό την ντομάτα 4, 39 όλοι καρτέλ, αντί να πάει να ρωτήσει αυτόν εδώ γιατί πουλάς ρε φίλε 5.40 το σαμπουάν του Ρονάλντο, το Ultrex, 5.40 και όλος το έχει στα λιγότερα από τα μισά λεφτά. Λοιπόν, και γιατί πουλάς το λάδι 15 αντί για 9.60 που το έχουν οι άλλοι, δεν πήγε κανείς να τους ρωτήσει εκεί Χριστοδουλούδη, πήγε κανείς, όχι, φοβούνται όλοι. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ λοιπόν. Ας βγάλουμε και 2-3 φίλους ακόμη, γίνεται χαμός βέβαια. Λοιπόν, παρακαλώ. Κύριος Κωνσταντίνος, κύριε Κωνσταντίνε, καλησπέρα σας. Ναι. Ναι, κύριε Κωνσταντίνε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ναι.
Εγώ μένω Λευκοσία. Ναι. Και πηγαίνω στα κατεχόμενα και αγοράζω τα 30 αυγά με 2,5 ευρώ. Α, μάλιστα. Εδώ τα πουλάνε στην δική μας την πάντα, να πούμε, τα πουλάνε 6,5 με 7 ευρώ. Μήπως είμαι προδότης? Άκου, φίλε. Καλά κάνεις και πας στα κατεχόμενα αφού το επιλέγεις. Εγώ δεν θα πήγαινα. Εγώ λεφτά σε Τούρκο δεν θα δίνα. Απλά πρέπει να πιέσουμε εδώ τις καταστάσεις. Εγώ προσωπικά δεν δίνω λεφτά σε Τούρκο, έτσι ότι πηγαίνω. Γιατί είναι Ατήλας. Αυτό ήθελα να τους. Θέλω να μάθω αν είμαι προδότης. Όχι, δεν, κοίταξε, εγώ δεν είμαι ποτέ σε προδότης. Εγώ λέω δεν θα πήγαινα. Είναι στο συνείδητο του καθενός. Όπως δεν θα πάω και στα κατεχόμενα ποτέ. Παρά μόνο μα εκεί δεν είναι Τούρκοι, είναι Κύπρος εκεί που πηγαίνω. Είναι Κύπριο, είναι Κύπρος. Εγώ εκεί είναι τα χωριά μου, εκεί είναι η πατρίδα μου. Εδώ που μένω στην Λευκοσία δεν αισθάνομαι, εδώ αισθάνομαι ξένος. Είσαι πρόσφυγας, αλλά δεν είναι λεφτά στους Τούρκους όμως. Ποιους Τούρκους πιστεύω, είναι Κύπροι. Αυτοί δεν είναι Τούρκοι. Τουρκοκύπροι. Είναι Κύπροι. Στην Κύπρο, στην Κύπρο, αγαπητέ μου, δεν υπάρχουν ούτε Τουρκοκύπροι ούτε Ελληνοκύπροι. Υπάρχουν μόνο Κύπροι στην Κύπρο. Και τίποτε άλλο. Και υπάρχουν τουρκόφωνες και ελληνόφωνες. Συγγνώμη, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ένα λεπτάκι, αγαπητέ κύριε. Οι έπικοι τι είναι? Οι έπικοι τι είναι? Ναι. Οι έπικοι είναι φτωχοί άνθρωποι. Όχι, τι είναι. Εδώ τις περιουσίες των Τουρκοκυπρίων και δεν εκμεταλλεύονται. Ένα λεπτάκι. Γιατί τώρα εγώ καταλαβαίνω ότι εσύ είσαι της αριστεράς και της πρόοδου και το σέβομαι, δεν έχω καμία αντίρρηση. Και χαίρομαι που είμαι της αριστεράς. Είμαι υπερήφανος που είμαι αριστερός. Μα δεν είπα εγώ ότι είναι κακό να είσαι αριστερός. Δεν είπα εγώ ότι είναι κακό. Δικαίωμά σου είναι και σε ακούω και μπορώ να σε ακούσω και να συζητήσω όσο θέλεις. Εγώ δεν λέω. Κοίταξε, εδώ τα συζητάμε όλα. Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής. Ότι εσύ θεωρείς τους έπικους. Ότι δικαίως βρίσκονται στα κατεχόμενα, από ό,τι καταλαβαίνω. Φτωχοί άνθρωποι είναι και αυτοί. Ορίστε. Φτωχοί άνθρωποι είναι. Ναι, αλλά αυτοί όμως κατοικούν στο σπίτι το δικό σου, του γείτονά σου, του φίλου σου. Κατοικούν σε ελληνικές περιουσίες. Ναι, και τα σπίτια τα δικά τους εδώ ποιοι κατοικούν? Ένα είναι τα δικά τους, 150 είναι τα δικά μας, 1000 είναι τα δικά μας, αναλογία. Και αυτοί εισβάλλαν στην πατρίδα μας, έτσι. Αυτή έχουν καμιά σχέση δεν με την Κύπρο. Αυτή είναι ο Ατήλας. Στην πατρίδα μας. Ορίστε. Ευτυχώς που ήρθανε και γλιτώσαμε από το πραξικόπημα. Α, μάλιστα. Δηλαδή, που έκαμε την Κύπρο έτσι. Εσείς επικροτείτε την εισβολή. Αλλιώς θα είχαμε περισσότερα θύματα. Εσείς επικροτείτε την εισβολή. Πώς είναι το όνομα, είπαμε? Δεν την ονομάζω εισβολή εγώ. Ούτε τα Ηνωμένα Έθνη αποκαλούν εισβολή. Πώς το ονομάζει, ειρηνευτική επιχείρηση? Ειρηνευτική επιχείρηση το ονομάζει εσύ? Όχι. Πώς το ονομάζεις? Ήρθε να αποκαταστήσει την τάξη. Ποια τάξη? Με αυτόν τον βλάκαν των Μακάριων και τον βλάκαν των Γρήτα. Που καταστήσαν την Κύπρο και διόντου. Εγώ θα σας καλέσω εδώ στο στούντιο να έρθετε, γιατί μου φαίνεται ότι εκφράζεται καλύτερα από ό,τι εκφράζουν οι Τούρκοι την πολιτική τους. Και ντρέπουμε για αυτά που λέτε. Είμαι φιλότουρκος, δεν είμαι φιλότουρκος. Είστε φιλότουρκος και ντρέπουμε για αυτά που λέτε. Εγώ το μήνα σύνταξη, κύριε. Εγώ σας καλώ. Πληρώνω αυγά και αυτά όλα 6 ευρώ διαφορά. Ακούστε, κύριε, εγώ σας καλώ να έρθετε εδώ στο στούντιο, πολύ όμορφα και ευγενικά, να συζητήσουμε. Και είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξετε άποψη. Αυτά τα οποία λέτε από αγανάκτηση, δεν ξέρω τι σας έχει κάνει η σημερινή πολιτική ηγεσία και η προηγούμενη της Κύπρου. Βέβαια. Κάτι σας έχουν καταλέτε από αγανάκτηση αυτά. Υπάρχει πολιτική ηγεσία στην Κύπρο τώρα? Λοιπόν, έλα εδώ. Υπάρχει πρόεδρος στην Κύπρο. Υπάρχει εξουσία στην Κύπρο. Έλα εδώ να συζητήσουμε. Νομίζω ότι η αγανάκτηση καμιά φορά μας οδηγεί και λέμε πράγματα που δεν τα σπαζόμαστε και έχουμε και εθνική επέτειο αύριο. Μην κάνουμε τώρα τον Ατήλα και τον Εισβολέα να τον θειοποιούμε. Ούτε ο Ερντογάν δεν τα λέει αυτά που λέτε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το ξέρω πως δεν τα λέει. Εντάξει τώρα. Θα τα ακούει ο Ερντογάν και με παρακολουθεί και θα χαίρετε. Λοιπόν, σε περιμένω εδώ για να συζητήσουμε και να αλλάξει άποψη. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Άδεια. Σε ευχαριστώ. Υπάρχουν και αυτοί. Εντάξει, δεν θα απαντήσω στα λεγόμενα του τηλεθεατή, όμως αυτόν το οποίο οφείλω να παραδεχτώ και είναι κάτι το οποίο σας το είπα και προηγουμένως, είναι ότι όλο και πιο πολλοί συμπολίτες μας πηγαίνουν λόγω της αγανάκτησης που αισθάνονται. Άλλο τώρα και άλλο να μου λέει τώρα, σίγουρα, κυρία Βιργινία Χρήστου, δεν συμφωνώ ότι, με αυτά που ότι έχουν αναφερθεί. Ότι αυτοί οι έπικοι ήρθαν να αποκαταστήσουν την τάξη. Εννοείται εντάξει, ότι δεν συμφωνούμε με αυτά, αλλά αυτό το οποίο μπορούμε να επιβεβαιώσουμε, που ακούμε από πάρα πολλούς συμπολίτες μας, είναι πώς ότι είπαμε τον προηγούμενο κύριο φίλε. Κύριος Κωνσταντίνος που τα λέγε αυτά. Μάλιστα, λοιπόν, τώρα ποιον έχουμε? Για να ακούσουμε τον κύριο Φίλιππο. Κύριε Φίλιππε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Καρόγκη.
Σας ακούω, παρακαλώ. Ναι, εντάξει. Ναι, ήθελα να σας σαν μια ιδέα να καταθέσω, μια και θα έχετε αρκετές εκπομπές τώρα στην τηλεόραση, αν μπορείτε να αφιερώνετε χρόνο και να ενημερώνετε τον κόσμο τι βουλευτές ψηφίζουν εναντίον του κόσμου. Πολλές φορές, και όσον αφορά τους καταναλωτές από κόκκινα δάνεια και ούτω καθεξής, πρέπει να ενημερώνεται ο κόσμος να ξέρει ή κόμματα ή και ονομαστικά ποιοι βουλευτές ψηφίζουν εναντίον αυτού του κόσμου. Για τα συμφέροντα τους ψηφίζει τους βουλευτές για το συμφέρον μας και στο τέλος ψηφίζουν νομοθεσίες για τους ολιγάρχες και εναντίον του κόσμου. Σωστό, σωστό, όπως το λες, όπως το λες. Υπάρχουν κάποιοι κύριοι βουλευτές που εξυπηρετούν συμφέροντα και ψηφίζουν κατά των πολιτών. Εδώ είχε βγάλει αποκλειστικό και ο κύριος Φανάρης, οι κύριοι εκπρόσωποι της Βουλής δεν λέγανε τι ψήφισε ο βουλευτής. Ο βουλευτής σε παρακαλάει να τον ψηφίσεις και μετά δεν λέει, απαγορεύεται να τον ρωτήσεις τι θα ψηφίσει ή να μάθεις τι ψήφισε, γιατί πιέζεται. Δηλαδή αυτά ούτε σε καθεστώτα στα ελληνικά δεν γίνονται. Με συγχωρείτε που το λέω. Κοίταξε, όταν η Βουλή συνεδριάζει και κλεισμένων των σφυρών, εντάξει, δεν μπορείς να ξέρεις. Αλλά όταν είναι ανοιχτή η Βουλή, πρέπει αυτά να τα γνωρίζει ο κόσμος. Μάλιστα. Έτσι είναι. Έτσι είναι, αγαπητέ. Και ψηφίζουν εναντίον τους στο τέλος. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Επί του τελευταίου σημείου να τοποθετηθώ, γιατί γνωρίζω τι γίνεται. Όσον αφορά την ψήφιση των νομοθεσιών, μπορούν οι καταναλωτές να παρακολουθούν κάθε Πέμπτη την ολομέλεια μέσω της πλατφόρμας του YouTube, όπου παρουσιάζεται εκεί, ξεκινά γύρω στις 4 και έχει διάρκεια με βάση το τι νομοθεσίες θα ψηφιστούν. Άρα εκεί μπορούν να δουν ονομαστικά το τι ψήφισε ο κάθε βουλευτής και το κάθε κόμμα. Όσον αφορά τις επιτροπές, το τι συζητάτε εκεί που δεν είναι και κλεισμένο των θυρών, να τονίσουμε ότι εκκρεμεί νομοθεσία, στην οποία ακριβώς ζητείτε να είναι ανοιχτή η διαδικασία στις κοινοβουλευτικές επιτροπές και να μπορεί με τον ίδιο τρόπο να παρακολουθεί ο καταναλωτής το τι συζητάτε. Άρα, όσον αφορά το δεύτερο θέμα, εκκρεμεί. Όσον αφορά την ψήφιση νομοθεσιών, κάθε Πέμπτη μπορεί κάποιος να την παρακολουθήσει. Πάμε να βλέπουμε τον πίνακα με τα προϊόντα και πάμε να μιλήσουμε με μερικούς τηλεθεατές ακόμη, κυρία Βιργίνια. Παρακαλώ. Κυρία Άννα, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κυρία Άννα. Όλα τα θέματα, τα προϊόντα τα είπατε, αλλά για παιδικές τροφές δεν είπε κανένας. Βρεφικές τροφές, είπαμε, είναι πανάκριβες. Κάνετε παιδιά για να πεινάσουν. Για ξαναπες το αυτό, γιατί είναι αλήθεια αυτό που λέει, για τους ενδιαφέρει. Προτρέπουν τους νέους να κάνουν παιδιά, αλλά οι τροφές ένα γάλα νούμερου είναι 20 ευρώ. Συν τα Pampers, συν τα άλλα τα παιδικά προϊόντα. Τούτα, νομίζω ότι η προτεραιότητα είναι τούτα. Πάνω απ' όλα. Έτσι είναι, κυρία Άννα. Αφού αν δεν κάνεις μπάνιο με ορίτσινα, μπορείς να το βάλεις από μίμηση. Αλλά το γάλα του μωρού δεν μπορείς να πιάσεις από μίμηση να το ταΐσεις. Μάλιστα. Έτσι είναι, κυρία Άννα. Εμείς μεγαλώσαμε τα παιδιά μας, αλλά βλέπουμε τα παιδιά μας. Κυρία Άννα, δίνουμε τις τιμές τώρα. Νονού Φαρίνι Λακτέ, 3.17 ο Ποντονίου, 4.09 Τομάς, 4.10 ο Αθιενίτης, 4.38 ο Σκλαβενίτης, 4.15 το Αλφαμέγα. Βλέπετε. Ναι, έχει όμως και τροφέ γάλατα των παιδιών που μόνο που το φαρμακεία τα παίρνουν. Έχει, αυτά είναι πανάκριβα, δυστυχώς. Δεν έχουν πολλές επιλογές σε υπεραγορές. Μάλιστα. Άρα, όσα θέλουν τα βάζουν. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Άννα, για την παρέμβασή σας. Καλό βράδυ. Καληνύχτα. Γεια σας. Και ο κύριος Γιώργος θα απαντήσει συνολικά, κυρία Βιργινία Χρήστου. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο, μ' ακούτε? Καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Εγώ μία ερώτηση για προβληματισμό θα θέσω. Ναι. Γιατί με τόσους άξιους ηγέτες από το 60 μέχρι σήμερα έχουμε δώσει τη μισή Κύπρο στους Τουρκούς? Γιατί ετοιμαζόμαστε να δώσουμε και την άλλη μισή τώρα γι' αυτό. Γιατί είναι άξιοι ηγέτες που είχαμε. Γιατί ο απέναντι διδάσκει στα σχολεία ότι όλη η Κύπρος είναι τουρκική
και ο δικός μας τον παρακαλάει να πιει καφέ με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ενωμένες Απάτης και του λέει άλλος για να έρθει Νίκο ο Τατάρο φίλος σου θέλει δώρο. Τι δώρο θέλει, δύο οδοφράγματα, δύο ανοίγματα σε οδοφράγματα καινούργια. Να ανοίξουμε δύο οδοφράγματα ακόμη. Και του λέω ο Νίκος εντάξει λέει, αρκεί να τον δω. Και έτσι πήγε. Τώρα τον φώναξε ο Μπάιντεν και καλό δεν τον φώναξε. Όταν ο Τούρκος τρέμει τον Ισραηλινό για να τον κάνει περιφερειακό πόλεμο και ξέρεις καλά περιφερειακός πόλεμος σημαίνει η αρχή της διάλυσης του Ατήλα και της λεγόμενης τουρκικής δημοκρατίας, όταν ο Ατήλας κατηγορεί τη Νέα Υόρκη, την Ουάσιγκτον, συγγνώμη, ότι στέλνει τρομοκράτες και το κάνουν τα χτυπήματα αυτά στην Άγκυρα, στο διαστημικό αυτό κέντρο, στο αεροδιαστημικό κέντρο και εμείς μιλάμε με τον Ατήλα, με την Άγκυρα, να του κάνουμε παραχωρήσεις. Σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει, αγαπητέ. Ακούτε. Λοιπόν, έκλειε. Τον κύριο Σάβα, παρακαλώ κύριε Σάβα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και συγχαίρω το πρόγραμμά σας. Ήθελα κάτι το οποίο δεν το θίξατε μέχρι τώρα, ασχέτως τροφίμων, είναι για τα περιουσιακά στοιχεία του καθενός. Όταν οι τράπεζες έρχονται και σου παίρνουν έναν οικόπεδο για να ξοφλήσεις και μετά σου ζητάνε να πληρώσεις άλλο όσα το έβαλε υποθήκη το χτίμα, να πληρώσει άλλα τόσα για να σου φύγουν το μέμο που πάνω. Τι γίνεται με του απαταιώνε, το κράτο, με του βολευτέ που ευκάλαμε και ψηφίσαμε. Έχει δίκιο με του βολευτέ που βγάλαμε. Θέλω να θίξει, διότι υπάρχει πολλή κόσμο που κλαίει και οδύρεται. Αυτοκτόνησε και κόσμο ο οποίο τον ευκάλαν έξω από τα σπίτια του. Και δεν κοιτάζει κανένας τι γίνεται με την κουβέντα. Εμένα μου πιάσαν το οικόπεδο που το είχα υποθήκη. Ναι. Ήρθαν, έβαλαν την ταπέλα μέσα και ξέρεις πόσα θέλουσε για να οφείλουν το μέμο. Για πες μου. Θέλουν άλλο 90.000. Μάλιστα. Κατάλαβα. Κατάλαβα φίλε. Πώς πιάνει το έναν οικόπεδο το οποίο το πιάνει για να ξοφλήσεις, τι παίρνει το οικόπεδο υποθήκη για να ξοφλήσεις την προκειμένη περίπτωση που δεν πληρώσεις. Λοιπόν, να τρέξεις εσύ όπως και άλλοι που είπαμε φίλοι, να πάμε όλοι μαζί να τρέξουμε να ξαναψηφίσουμε Χριστοδουλίδη, μην τον χάσουμε. Να ξεράνει το χέρι μου. Λοιπόν, να πάμε να τον ψηφίσουμε γιατί το παιδί είναι εντυπωσιακός. Τον βλέπεις και χαίρεσαι. Ψηφίσαμε τον, ήταν η πρώτη και η τελευταία. Ξεγέλασε τον κόσμο, υποσχέθηκε αλλαγούς με πετραχίλια και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μα άλλη λατρώση, είμαι συνταξιούχος και παίρνω, ξέρω πώς θα παίρνω, 549 ευρώ το μήνα. Και πώς δες ρε φίλε με 549 ευρώ. Δηλαδή πιάνω μαζί με τη γυναίκα μου δύο άτομα, 1300 ευρώ. Να σου πω, πήγες ποτέ σε κανέναν υπουργό ή σε κανένα βουλευτή να του πεις ζήσαμε 549 ευρώ. Σε υπουργό, κοίταξε, όταν σε θέλουν να τους ψηφίσεις, σου τάζουν φούρνους που ξαμάθια. Όταν τους ψηφίσεις και μετά τους, άντε βαλέ, δεν έγινε τίποτε, ξέρεις, δυσκολία. Είσαι ήρωας, ζήσουμε 549 ευρώ, είσαι ήρωας, αυτό θα πω. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Bye. Κυρία Γιώλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούω, παρακαλώ. Κοιτάξτε, ο περισσότερος κόσμος αυτών των καιρών έχει πάρα πολύ άγχος, στρες, δεν τα βγάζει πέρα. Τα σιγάρα στα τουρκικά είναι 3 ευρώ. Εδώ τα σιγάρα στη Λευκοσία, στην Κύπρο, είναι 7 ευρώ και 10 σέντ. Πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα? Είναι η φόρη και βέβαια και η ποιότητα των τσιγάρων. Εγώ δεν καπνίζω προσωπικά και είμαι εχθρός του καπνίσματος. Αλλά φαντάζομαι είναι η ποιότητα. Όχι. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι η φόρη. Okay. Τόσος πολλής κόσμος όμως πάει στα κατεχόμενα και αγοράζει τσιγάρα από εκεί. Και τα φέρνει απ' εδώ. Δυστυχώς. Γιατί βάζουν τόσους πολλούς φόρους. Όμως
Το κάνουν και με τη βενζίνα, το αυτοκίνητο. Και με τη βενζίνα και με άλλα προϊόντα. Και να πάμε όλοι μαζί να ξαναψηφίσουμε Χριστοδουλίδη, κυρία μου. Γιατί δεν τον βγάζουμε έξω. Να τον ψηφίσουμε πάλι, τι λέτε. Όχι, όχι, να κάνουμε μια επανάσταση και να βγει. Επανάσταση κάθε πέντε χρόνια στην κάλπη. Πας και ψηφίζεις αυτόν που θέλεις πραγματικά. Και αυτό που δεν το θέλεις, το στέλνεις στο πολιτικό παρελθόν. Δεν πω άλλη έκφραση. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κυρία Γιώτα. Καλό βράδυ. Κύριος Αντώνης, παρακαλώ. Καλησπέρα, κύριε Αντώνη. Ναι. Κύριε Αντώνη, εγώ, καλησπέρα. Εγώ πιάνω... Κλείστε λίγο την τηλεόραση, αν έχετε τον ήχο ανοιχτό, παρακαλώ. Κλείστε την τηλεόρασή σας. Έκλεισα. Ωραία, σας ακούμε. Εγώ πιάνω 500 ευρώ το μήνα. Πόσα? 500 ευρώ. 500 λέει. 500. 500. Ναι. Ναι. Διότι 400 ευρώ που... Θα δουν τη γυναίκα μου να αρρωστεί το στρώμα και μου μένουν μόνο 100. 100 ευρώ να πληρώσω ρεύμα, νερό και να φάω. Και μόνο πώς ζεις ρε φίλε, πώς ζεις με 100 ευρώ το μήνα. 100 ευρώ που μένουν μόνο. Ναι, πώς ζείτε, πώς ζείτε, απορώμε. Χωστός, όλα πάντα, δεν μπορώ να πληρώσω. Ένα κουμπί ακόμα για να φύγω. Εκπλήσωμε πραγματικά και συμπάσχω με αυτά που λέτε. Είναι εντυπωσιακά αυτά που λέτε. Είναι απίστευτα. Εγώ κάνω τα ούλα και το μικρό και ούλα. Μείνω μου μόνο 100 ευρώ το μήνα. Μάλιστα. Έχετε δικό σας σπίτι, φαντάζομαι. Ναι, διάτα μου. Μάλιστα. Είστε ήρωας. Αυτά να τα πείτε στο Χριστοδουλίδη και στους βουλευτές που σας επισκέφτονται και απάντως ψηφίζετε με τα δύο χέρια την άλλη φορά. Έχει ψηφίσω κανένα, εγώ, διότι όλοι είναι για φαΐ και οι αριστεροί είναι δεξί. Αν πας και πεις σε κανένα βουλευτή ότι ζεις με 100 ευρώ το μήνα, θα σε κοιτάζει και εγώ δεν ξέρω πως, σαν εξωγήινο. Αυτοί πρέπει να ντρέπονται για το κατάντημα όλων ημών που δεν έχουμε να φάμε και πεινάμε. Πεινάει ο κόσμος, πεινάει ο κόσμος. Θα πάμε όλοι φυλακή. Και αυτοί τρώνε με χρυσά φτιάρια. Ποιο να τους βάλει φυλακή, ο κόρακας, το κόρακα το μάτι δεν βγάζει φίλε. Κοίτακα, πάμε φυλακή. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ. Ευχαριστώ που τηλεφώνησες. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. 25-25-09-900, κυρίες και κύριοι. Όποιοι από εσάς θέλετε να επικοινωνήσετε και να πείτε την άποψή σας. Λοιπόν, κυρία Βιργίνια Χρήστος, σας ακούμε. Λοιπόν, ακούγοντας όλα αυτά, να σας μεταφέρω και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που λάβαμε στο Σύνδεσμο Καταναλωτών σε σχέση με την ακρίβεια. Μία μητέρα, μονογονιός, πολύτεκνη. Μας πήρε τηλέφωνο και μας έλεγε ότι επειδή δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, θα αποταθεί σε το κογλύφων. Αντιλαμβάνεστε ότι το να ακούμε αυτά τα πράγματα σε έναν κράτος δικαίου, σε έναν κράτος το οποίο θα πρέπει να στηρίξει τον πολίτη του, δεν είναι και ότι καλύτερο για την εικόνα αυτού του κράτους. Θα ήθελα επί του σημείου αυτού να αναφέρω και να γνωρίζει ο κόσμος το ποιες ήταν οι θέσεις μας, γιατί εκπροσωπούμε το σύνολο στην ουσία των πολιτών. Όταν πήγαμε στο Προεδρικό και να ξέρει και την πραγματικότητα ενός έχει. Πρώτο σημείο το οποίο ζητήσαμε και ήμασταν αρκετά έντονοι με την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη ήταν η συνέχιση της επιδότησης στο ηλεκτρικό ρεύμα. Και να πάμε λίγο να ακούσει και ο κόσμος και να καταλάβει και ο κόσμος πόσο ο Πρόεδρος αγαπάει τον λαό του. Πήγατε την προηγούμενη Δευτέρα στο Προεδρικό. Μάλιστα. Πόσες ώρες κράτησε η σύσκεψη? Κράτησε ένα αρκετά μεγάλο χρονικό δύο ώρες, διάστημα. Τρεις ώρες. Βέβαια να τονίσουμε ότι. Όχι, περίπου, έχει ενδιαφέρον πόσο. Τρεις ώρες παραπάνω, πόσο. Κράτησε σίγουρα δύο ώρες. Δύο ώρες. Και ήταν 15 οργανώσεις. Να τονίσουμε κάτι, ότι οι εισηγήσεις μας είχαν σταλεί από τον Οκτώβριο του 2023. Κυρία, άρα τις γνωρίζετε. Αγαπητή κυρία Χρήστο, πήγατε στο Προεδρικό 15 οργανώσεις. Είμαστε 13. 13 και σας είδε μόνο για δύο ώρες. Περίπου δύο ώρες, ναι. Όχι, κάτσε αρκετά δύο ώρες. Από πέντε λεπτά να μιλήσω ο καθένας, τέλειωσε ο χρόνος. Τι σας υποσχέθηκε, τι ψέματα ή τι αλήθεια σας είπε ο Πρόεδρος. Αυτό το οποίο μας άφησε να νοηθεί είναι ότι θα μελετηθούν οι εισηγήσεις μας, θα ελεγχθούν τα οικονομικά του κράτους και θα επανέλθει το κράτος. Θα ελεγχθούν τα οικονομικά του κράτους, σας είπε. Θα μελετήσω και θα σας απαντήσω.
αντιλαμβάνεστε ότι εκεί εμφανίστηκαν εκπρόσωποι από διάφορους τομείς, εργαζομένων, καταναλωτών, δασκάλοι κτλ. Όλοι ζητήσατε, συζητήσατε για την ακρίβεια και ζητήσαν αύξηση κάτι. Συζητήσαμε για την ακρίβεια και καλό είναι να εστιαστούμε στις θέσεις του συνδέσμου που αφορούν τους καταναλωτές και επικεντρώνονται στην ακρίβεια. Ο Χριστοδουλίδης σας υποσχέθηκε ότι θα εξεταστούν τα μέτρα αυτά με βάση τα οικονομικά του κράτους και θα ανακοινωθούν τις επόμενες μέρες. Δηλαδή πρώτη φορά τα άκουσα από εσάς, δεν ήξερε τι συμβαίνει. Αφού σας λέω, μέτρα, όχι βέβαια, οι εισηγήσεις αυτές από πέρσι κατατέθηκαν. Άρα έκανε ένα επικοινωνιακό σοου ο Πρόεδρος. Εμείς εκεί πήγαμε να μεταφέρουμε την πραγματικότητα. Τώρα τι έκανε η κυβέρνηση. Εσείς τι καταλάβετε. Μπες στην πιάτσα σας, στην Βουλή. Έκανε σο, ο Πρόεδρος τι έκανε. Εξέφρασε τη λύπη του και είπε θα δω και θα κάνω και θα και θα. Είχε καταγράψει κάτω τις θέσεις, τις απόψεις του καθενός και είπε σας μεταφέρω ακριβώς. Δηλαδή. Σας μεταφέρω ακριβώς το τι λέχθηκε εκεί, ότι θα αξιολογηθούν τα μέτρα και θα ανακοινωθούν. Τις τιμές ξέρετε των προϊόντων. Εγώ πιστεύω ότι τα ξέρουν. Ξέρει. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν γνωρίζει. Ξέρει ο Πρόεδρος ότι οι άνθρωποι ζουν με 100 ευρώ το μήνα. Αν δεν γνωρίζει ο Πρόεδρος αυτόν το βασικό σημείο, τότε λυπάμαι ξέρουν πάρα πολύ. Ξέρουν οι κύριοι εκεί που είναι η αυλοκόλα και δεν πω άλλη έκφραση του Πρόεδρου ότι υπάρχει κόσμος που ζει με 100 ευρώ το μήνα όσα χρειάζεσαι εσύ, μην πω την ημέρα, στις 2-3 μέρες, σε καφέδες και ποτά. Και τυχερά παιχνίδια ίσως, τα λότο και τα πρώτα και τα τζόκερ και όπως δέχονται όλα αυτά. Δηλαδή με 100 ευρώ το μήνα πήρε ο άνθρωπος και είπε ότι ζει. Ο άλλος λέει ότι πεινάω. Ο άλλος έχει καρκινοπαθή γυναίκα και δεν μπορεί να ζήσει. Και κάποιοι εκεί, αυλοκόλακες, του λένε πάμε καλά. Και τον φωνάζει και ο κύριος Μπάιντεν να πάει μεθαύριο Τετάρτη. Λέει ο Χριστοδουλίδη θα πάω στον Μπάιντεν και δεν μπορεί στη Θεσσαλονίκη. Σε περιμένουν την άλλη Παρασκευή εκεί πέρα. Πέτρο, περιμένουν τον Νίκο την άλλη Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Πώς και πώς εκεί. Θα είναι ο Άγιος Εφραίμ, θα είναι όλοι. Ο Άγιος λέει μεσού. Αλλά θα μου λέει στο Θεό Μπάιντεν. Τώρα Τετάρτη στον Μπάιντεν, αν θα φύγει Πέμπτη να έρθει Παρασκευή πρωί κατευθείαν στη Θεσσαλονίκη, θα είναι μεγάλη έκπληξη. Λοιπόν, προηγούνται όμως τα εθνικά θέματα, αρκεί να μεταπουλήσει. Να δούμε, ρε παιδιά, το ρεπορτάζ λόγια μία ακόμη φορά για να δει ο κόσμος πώς εκλιπαρούν, πώς απαιτούν, πώς ζητούν οι άνθρωποι να ζήσουν. Πεινάμε, λέει κύριε Πρόεδρε, πεινάμε. Δώστε μας φαγητό, πεινάμε, για δείτε. Υπάρχει ακρίβεια στην Κύπρο και δεν είναι ερώτημα να συζητείτε ότι πρέπει να χαμηλώσουν τιμές. Ναι, θεωρώ ότι στην Κύπρο υπάρχει αρκετή ακρίβεια και στη είδη πρώτης ανάγκης και στα αγαθά και γενικά η ζωή είναι αρκετά ακριβή. Ναι, βεβαίως υπάρχει και πολύ μάλιστα ακρίβεια. Χρόνο με χρόνο συνεχώς βλέπουμε ότι αυξάνονται οι τιμές ακρίβεια στην Κύπρο και πιστεύω ότι κάτι ίσως να πρέπει να γίνει γιατί έχει χαμηλή μισθή και ενώ ακριβαίνουν τα προϊόντα και πιστεύω ότι έχει όντως κάποιο θέμα. Είναι σίγουρα υπάρχει, σίγουρα υπάρχει. Όλος ο κόσμος το ξέρει και το γνωρίζει και διαμαρτύρεται και κανένας μας ακούει. Υπάρχει πάρα πολύ ακρίβεια, θλίβομαι γι' αυτόν. Υπάρχει κόσμος που υποφέρει να γίνει έναν έλεος. Χρόνια το ακούμε αυτό το πράγμα και δεν βλέπω να διορθώνονται κάτι. Το καλάθι της νοικοκυράς είναι πολύ μειωμένο για όνομα του Θεού. Είναι κρίμα. Πρέπει να διορθωθεί κάτι. Και ο Πρόεδρος πρέπει να κάνει κάτι, να κοιτάξει τους από κάτω του. Δεν πρέπει να κοιτάξει τι κάνουνε. Έλεος πια. Έλεος. Όλα έχουν ακριβώσει. Ακόμα και το νερό που πίνουν. Βεβαίως υπάρχει πάρα πολύ ακρίβεια. Ιδίως για τους γιατρούς που κάνουν σύνταξη. Η κυβέρνηση πρέπει να κάνει κάτι για να χαμηλώσει τιμές, γιατί έχει κόσμο που κυριολεκτικά πεινά και αγχώνεται. Τα μέτρα που θα μπορούσε να πάρει η κυβέρνηση είναι ίσως να επιχορηγούνταν κάποια κονδύλια σε κάποιες οικογένειες που μπορεί να έχουν κάποιο χαμηλό εισόδημα ή σε κάποια ευάλωτα νοικοκυριά. Πρέπει να κάνει σωστούς ελέγχους στις υπεραγορές, να μελετά τα είδη πρώτης ανάγκης. Η κυβέρνηση πρέπει να κάτσει κάτω και να αποφασίσει τι μέτρα πρέπει να πάρει. Αντί να τους πω εγώ, δεν ξέρω τι να κάνουν. Κάπως να φτηνήσουν, κάπως να μπορούμε να ζήσουμε. Δεν μπορούμε πια να ζήσουμε. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια καλή μελέτη να απολύουν οι συντάξεις. Πλέον βασικά προϊόντα είναι πάρα πολύ ακριβά. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει περισσότερος έλεγχος, δηλαδή βλέπουμε μεγάλες διαφορές από υπεραγορά σε υπεραγορά. Το ρεύμα τι είναι αυτό πάλι, να μην μπορεί ένας άνθρωπος που κρυώνει να ανάψει, να ζεσταθεί λίγο ή
τον ανεμιστήρα, το air condition. Σκέφτεται ο κόσμος να τα ανάψει. Είναι πάρα πολλά λεφτά. Πιστεύω, άμα κοιτάξει κάποιος που είναι και υπεύθυνος στα Υπουργεία, πάρα πολλά πράγματα πρέπει να διορθωθούν. Δεν είναι μόνο στα σούπερ μάρκετ και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, επανερχόμαστε κυρίες και κύριοι εδώ ζωντανά στη Βεργίνα Τηλεόραση Κύπρου, στο κανάλι της αλήθειας, στο κανάλι που δεν εξαρτάται από συμφέροντα. Και αυτό που θα πω για μία ακόμη φορά είναι πως σέβομαι όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με το εμπόριο. Έμποροι είναι, πρέπει να κερδίζουν. Σέβομαι όλες τις υπεραγορές. Το λέω αυτό για πολλούς διάφορους λόγους. Είναι επιχειρήσεις, πρέπει να δουλέψουν, πρέπει να ζήσουν, πρέπει να κερδίσουν. Σέβομαι τους εργαζομένους των επιχειρήσεων αυτών, είτε εμπόρων, είτε παραγωγών, είτε σούπερ μάρκετ, οπουδήποτε. Όμως, έχω απαίτηση. Εγώ και εσείς, γιατί εγώ είμαι ένας από εσάς, έτσι. Είμαι ένας σαν και εσάς. Έχω την απαίτηση, το κράτος, η πολιτεία, οι υπηρεσίες, ο υπουργός που δεν θα πρέπει να μετράει τις συντάξεις και αυτού εξοχώτης ο κύριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας να ασχοληθούν με μένα τον απλό πολίτη, με σένα την οικοκυρά και να πει κάτσε ρε παιδί μου, το λαδάκι του Θεού, 15 ευρώ στο Σκλαβινίτη, 9,65 στον Αθηνίτη, 5 ευρώ διαφορά σχεδόν το λαδάκι του Θεού, ένα λίτρο, το ίδιο λάδι της ίδιας εταιρείας. Να πει ο Πρόεδρος, ο αξιότιμος, ο εξοχότατος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας που θα ταξιδεύει και στον Θείο Μπάιντεν μεθαύριο, Νίκο, τυχερός είσαι. Θα δεις και τον Biden πριν φύγει, γιατί μάλλον φεύγει, αφού και κάποια μεγάλα εκδοτικά συγκροτήματα είπαν άντε γεια σου θείε Biden, καταλαβαίνεις. Είσαι τυχερός, θα δεις τον Biden πριν φύγει. Και νομίζω ο Κληρίδης είχε ξαναδεί, παιδιά, Πέτρο, ο Κληρίδης είχε ξαναδεί τον Biden. Το 96 πότε ήταν, δεν θυμάμαι, για να δω, έχω σημειώσει. Λοιπόν, άρα λοιπόν θα πας και θα δεις τον Biden, είσαι τυχερός. Θα μιλήσει μαζί του, το θέμα είναι τι θα του πει. Γιατί πρόσεξε τώρα, και να έρθουμε και στους τηλεθεατές και στα θέματα. Πρόσεξε Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Ερντογάν είναι στη χειρότερη στιγμή που μπορεί να βρεθεί. Τρέμει το Ισραήλ. Τρέμει το περιφερειακό πόλεμο. Τρέμει το στρομοκράτος που το στέλνει ο Ουάσιγκτον. Δεν πιστεύω να πας εσύ τώρα και να θες να διαπραγματευτείς. Όπως πήγες προθέσεις και σε έπιασε κορόιδο αυτός ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένες Απάτης και σου φέρει το Τατάρ για να το δώσει δώρο δύο. Ανοίγματα σε δύο οδοφράγματα. Πρόσεξε καλά, Νίκο Χριστοδουλίδη. Εμείς θα σου κάνουμε κριτική, όπως βλέπεις, κριτική σε πολιτικά πράγματα σου κάνουμε, όχι σε πολιτικό επίπεδο. Και επειδή πολλοί ασχολούνται με τον αθλητισμό και είναι και φίλοι του Ρονάλντο, ρώτα εκεί στο σπίτι, αυτούς τους αυλοκόλακες που έχεις, γιατί αυτό το σαμπουάν που λέγεται 5,40 στο Σκλαβενίτη και 2,55 στον Αθηενίτη, δηλαδή δίνεις 5,10 στον Αθηενίτη, παίρνεις δύο σαμπουάν. Ούλτρα και 30 cents ρέστα κρατάς. Και γιατί το λαδάκι και γιατί το γιαουρτάκι εδώ του Χαρλαμπίδη που θέλει να επεμβαίνει στις τιμές των προϊόντων. Αν όμως εσείς κυρία Χρήστο ως υπεύθυνη στο Σύνδεσμο Καταναλωτών Κύπρου κηρύξετε το εμπάργκο, ξέρεις πως θα πέσουν οι προϊόντες και στο γάλα και στο γιαούρτι και στο λάδι και παντού. Και δεν το κάνετε. Σας λέω, το 2022 το είχαμε πράξει για πρώτη φορά για το φρέσκο γάλα. Στην Ελλάδα, αντίστοιχα, να σας αναφέρω ότι συνεχώς προχωρούν οι οργανώσεις καταναλωτών μποϊκοτάς, αν θέλετε, σε διάφορα προϊόντα τα οποία κλείνονται ως ακριά. Κάναμε μποϊκοτάς παλιά την Coca-Cola το 2004, γονάτισε. Το πρόβλημα αυτό που καταγράφεται από τις οργανώσεις καταναλωτών στην Ελλάδα και μας το έχουν μεταφέρει είναι ότι για να πετύχει ένα μποϊκοτάζ απαιτείται τουλάχιστον το 3,5% του πληθυσμού να προχωρήσει, να συνεργαστεί και να προχωρήσει στο να μην αγοράζει τα προϊόντα. Εάν είναι χαμηλών ποσοστών, τότε δεν πειράζει, μπορεί να πετύχει. Δεν πειράζει, ο καθένας με τον άλλον πάμε και βγάλτε εσείς, γιατί εγώ δεν μπορώ να... εσείς θα εισηγηθείτε, εγώ δεν μπορώ να εισηγηθώ. Τι θα μποϊκοτάρουμε κάθε εβδομάδα, κάθε 10 μέρες. Λοιπόν, έχουμε γραμμές. Πάμε. Στον κύριο Βασίλη. Καλησπέρα, κύριε Βασίλη. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε, παρακαλώ. Ναι, εμένα είναι η ιστορία μου είναι πολύ μεγάλη, κύριε Στεργέ. Πρώτα-πρώτα σας συγχαίρω που τα λέτε με το όνομά τους. Να είστε μπράβο καλά. Σας. Να είστε καλά. Εγώ είμαι ένας ογδοντάρης. Χαμηλοσυνταξιούχος.
Και στις 12 του Φεβρουάρη είχα μεγάλο δυστύχημα. Έκανα 3 μήνες σε πόντο κέντρο αποκατάστασης. Βγήκα 9 του Μάη και έμενε με την αδερφότεχνη μου. Εκεί ήμουν βασιλιάς. Τώρα 2 μήνες είμαι εδώ στο χωριό, μόνος, ούτε αυτοκίνητο, ούτε λεφτά, ούτε τίποτα. Και έχω πει και στον ψυχολόγο μου ότι είμαι έναν τίποτα. Και δάκρυσε ο άνθρωπος. Δεν έχω λεφτά, δεν έχω ούτε. Δεν έχετε συγγενείς, αγαπητέ φίλε. Γύρω στις 10 αρρώστες. Συγγενείς δεν έχετε. Οικογένεια δεν έχετε. Ορίστε. Οικογένεια δεν έχετε να σας βοηθήσει. Είχα. Μου πήραν την περιουσία μου πολύ και με διώξα. Μάλιστα. Δεν σας ακούω. Συγκλονίζομαι με αυτά που ακούω. Δεν μπορώ να πω κάτι. Να κρατήσετε το τηλέφωνο του φίλου μας να μιλήσουμε μετά. Εγώ είμαι ο πιο φτωχός της Κύπρου. Δεν υπάρχει πιο φτωχός. Μένω σε ένα δωμάτιο, το οποίο είναι κρεβάτο κάμαρι, καθιστικό, εδώ τρώω και πίσω μου που κάθομαι είναι ο ένας πάγκος της κουζίνας που μαγειρώ, που κάνω. Σε ποια περιοχή της Κύπρου μένετε? Κανένας, ούτε τα κόμματα, ούτε κανένας. Σε ποια περιοχή της Κύπρου μένετε? Δεν ακούω τα... Ένα λεπτό να δω, μπας και είναι το... Λοιπόν, να κρατήσουμε το τηλέφωνο του φίλου. Ένα λεπτό, κύριε Στέριε μου. Να σας πω, θα μιλήσουμε εκτός αέρα. Να μιλήσουμε εκτός αέρα, αγαπητέ. Να μην πούμε άλλο στον αέρα. Εύχομαι καλή δύναμη να μιλήσουμε εκτός αέρα. Ναι, μετά. Δύναμη έχω. Γι' αυτό και είμαι ζωντανός. Έχω και δύναμη, έχω και ενέργεια. Όποτε θέλετε, κύριε Καλογύρου μου, σας συγχαίρω που τα λέτε με το όνομά τους. Σας αγαπώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Κρατήστε το τηλέφωνο του φίλου για να μιλήσω μετά μαζί του. Σας ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Το έχετε. Πάμε παρακαλώ. Κρατήστε το τηλέφωνο του φίλου μου, έτσι. Ευχαριστώ. Κυρία Γιαννούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε, κυρία Γιαννούλα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Σας παρακολουθώ κατά διαστήματα, όχι κατά πάντα. Είμαι 75 χρονών. Έχει 35 χρόνια που είμαι μόνη μου. Παίρνω μία σύνταξη 810 ευρώ, πληρώνω ενίκιον 370 ευρώ και τώρα είπε ο άνθρωπος έπιασε την πολυκατοικία όλη την αγόρασε και θα τα φτιάξει τα διαμερίσματα και θα τα νοικιάζει 800 με 1000 ευρώ. Τι θα κάνω εγώ που δεν έχω τόσα λεφτά να πληρώνω? Έχετε δίκιο. Πού είπατε, σε ποια περιοχή είστε? Δεν ξέρω τι να κάνω. Σε ποια περιοχή είστε? Ορίστε. Σε ποια περιοχή είστε? Λατσιά. Λατσιά. Κρατήστε και το τηλέφωνο της κυρίας Γιαννούλας. Θα επικοινωνήσουμε κυρία Γιαννούλα και θα τα πούμε από κοντά με όλους εσάς. Θέλω να μιλήσω και εκτός αέρα. Εκτός αέρα. Με όλους εσάς που λέω να μιλήσουμε θα σας πάρω τηλέφωνο. Αν δεν προλάβουμε απόψε, δώστε μας τη δυνατότητα αύριο ή μεθαύριο. Θα περιμένω με μεγάλη χαρά. Για να ευχαριστώ βρεθούμε από πάρα κοντά. Πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και θα βρεθούμε. Κρατήστε και τις κυρίες Γιαννούλα στο τηλέφωνο στο κοντρόλ. Παρακαλώ. Κύριος Νίκος, κύριε Νίκο, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Σας ακούμε, παρακαλώ. Κύριε Καλόγυρε, εγώ θα πω την ιστορία αυτή που είναι πάρα πολύ παράξενη. Για πες μας. Και επειδή σου αρέσουν οι παράξενες ιστορίες. Γι' αυτόν παίρνω το θάρρος για να σου το εκτιμολογηθώ. Πέρασα από ιατροσυμβούλιο και με κάμαν ανάπηρον εφάπηρον, εφόρους ζωής. Πέρασα από ιατροσυμβούλιο. Το 23 βγήκα με σύνταξη. Έπαιρνα το έψιλο και επειδή βγήκα με σύνταξη μου έχουν κόψει το 20% της μείωσης του ρεύματος. Τούτο είναι το ένα. Αποτάθηκα σε όλα τα υπουργεία, σε όλα τα υφυπουργεία πρόνοιας και μου είπαν ότι δεν είμαι στο ΕΕ γιατί
δεν ανήκω στις ευάλωτες ομάδες. Και εγώ εξακολουθώ να είμαι ανάπηρος που το ιατροσυμβούλιο. Με σοβαρή αναπηρία. Σοβαρή. Διότι έχει τέσσερα τεμάκια, τέσσερα κουτάκια. Μικρή, μεγάλη, αυξημένη και, μεγάλη, και πιο... Εγώ είμαι στο τέσσερα ανάπηρος. Γι' αυτόν είναι το ένα θέμα που ήθελα να πω. Όχι να τα ακούσετε εσείς, απλά γιατί σας αρέσουν τα πράξενα και να τα ακούσει και η Κύπρος ολόκληρη. Δεν μπορώ να έχω τη μείωση του 20% εν τούτης είμαι και ανάπηρος. Εφόρου ζωής. Λοιπόν, το δεύτερο είναι και είμαι και πολύτεκνος. Και το τρίτο είναι το ότι είμαι και χαμηλοσυνταξιούχος. Δεν βρίσκω το δίκαιο μου ούτε με υπουργεία, ούτε με υφυπουργεία. Τι σας λένε αυτοί που μιλάτε, τι σας λένε. Ούτε και καμιά άλλη αρχή. Τι σας λένε αυτοί που μιλάτε. Μου απάντησαν ότι δεν είμαι στο ε. Και γι' αυτόν δεν δικαιούμαι, δεν είμαι μέσα στην ομάδα, τις ομάδες. Δεν τους είπατε τον κακό σας τον καιρό που δεν ξέρετε να διαβάζετε. Πληρώνομαι από τη σύνταξη μου και είμαι χαμηλοσυνταξιούχος. Θέλω να ακούσει η Κύπρος ολόκληρη αυτόν τον μυστήριο. Μάλιστα. Δεν έχω τίποτε άλλο να πω. Λοιπόν, κρατήστε και το τηλέφωνο του φίλου μου. Έχω ενδιαφέρον με όλους αυτούς να κάνουμε ειδικές εκπομπές, γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι ήρωες. Μπας και τα δουν εκεί στην κυβέρνηση και ευαισθητοποιηθούν, γιατί όταν βγάζουμε τέτοια τηλέφωνα, κυρία Βυργινία Χρήστο, ραγίζουν καρδιές, έτσι. Αν μου επιτρέπετε για την ταρίφα 08, επειδή έχουμε και εμείς εμπλοκή επί του θέματος, να αναφέρω ότι υπάρχει διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών, το οποίο καθορίζει τις κατηγορίες ατόμων οι οποίοι μπορούν να λαμβάνουν τη μείωση του πλην 20%, αν θέλετε, στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπου οι χαμηλά συνταξιούχοι δεν εντάσσονταν μέσα, αλλά μία εκ των εισηγήσεων που έχει κατατεθεί επτάπητος και συζητείται αυτή τη στιγμή και μάλλον φαίνεται ότι θα περάσει η πρόταση αυτή ως μέτρο, είναι όσοι χαμηλό συνταξιούχοι ενταχθούν στην ταρίφα 08. Επομένως, όταν και εφόσον ενταχθούν, περιμένουμε να ανακοινωθεί το μέτρο αυτό και ευελπιστούμε ότι θα ανακοινωθεί, τότε ο κύριος Νίκος θα μπορεί να υποβάλει την αίτησή του κανονικά. Τέτοια αδιαφορία για τον συνάνθρωπο, εδώ ο άνθρωπος είναι ανάπηρος και τον παιδεύουνε. Είναι ντροπή δηλαδή, υπάρχει λίγη πέτσα, δεν έχετε λίγη πέτσα. Είναι ντροπή επάνω σας. Άνθρωπο, ο άνθρωπος είναι ανάπηρος και εσείς του στερείτε το δικαίωμα να ζήσει, αξιοπρεπώς. Αυτά είναι κλίματα, αυτά είναι τρομερά. Και αυτό, κρατήστε παιδιά τα τηλέφωνα, κάνουμε δικές εκπομπές για αυτά τα θέματα με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι, δηλαδή, βλέπεις τη δυστυχία του κόσμου και υπάρχουν κάποιοι που λένε ή δεν ασχολούνται ή δεν ξέρονται. Επί της ταρίφας 08, να μου επιτρέψετε να προσθέσω και κάτι άλλο που έγινε το 19 και πραγματικά μας είχε λυπήσει και εξοργήσει στο σύνδεσμο καταναλωτών. Έχουμε. Ζητήσαμε στοιχεία από την αρχή ηλεκτρισμού για το ποια άτομα υπάγονται στην ταρίφα 08. Ωραία. Να πάμε λίγο σε μια γραμμή, αφού πω ότι μετά από λίγο θα δείτε εδώ σε επανάληψη τα δελτία ειδήσεων της εβδομάδας, την ανασκόπηση εβδομάδος, με την κυρία Νατάσα Ιωάννου, την εξαιρετική συνάδελφο. Είναι τιμή για τη Βεργίνα Τηλεόραση και για όλους εσάς και για μας όλους να ακούμε κάθε βράδυ μαζί με το επιτελείο εδώ που βοηθάει στην δημιουργία των δελτίων ειδήσεων. Δελτία ειδήσεων, δελτίο ειδήσεων από την κυρία Νατάσα Ιωάννου με τη μεγάλη εμπειρία που τη διακατέχει. Επίσης, να θυμίσω κάθε μεσημέρι στις 3 η ώρα. Μίκης Κασάπης, ο Λόγος στον Πολίτη, με επίκαιρα θέματα, Πέτρος Φανάρης, Δευτέρα και Πέμπτη και Τετάρτη σε επανάληψη, και έρχονται οι εκπομπές, ο γνωστός δημοσιογράφος ο Πέτρος Φανάρης, και έρχονται οι εκπομπές, κυρίες και κύριοι, με την κυρία Αντώνα Καπάτη και την κυρία Μίριαλ Γρηγορίου. Μεγαλώνει το πρόγραμμα της Βεργίνα Τηλεόραση για όλους εσάς και μην ξεχνάτε, είμαστε το μοναδικό κανάλι το οποίο λέει την αλήθεια, το οποίο θα λέει την αλήθεια, το οποίο δεν έχει υποχρεώσει, δεν χρωστάμε δηλαδή σε πολιτικούς με λίγα λόγια. Εμείς δεν χρωστάμε σε πολιτικούς. Εμείς φοράμε φανέλα Εθνικής Κύπρου, φανέλα Ελληνισμού, πιστεύουμε στον Θεό, σεβόμαστε τις αρχές και τις αξίες με τις οποίες μεγαλώσαμε, τα έθη και τα έθιμά μας, σεβόμαστε τον κάθε συνάνθρωπο και προχωράμε μπροστά με τη βοήθεια του Θεού. Λοιπόν, πάμε σε μια γραμμή ακόμη. Καλησπέρα σας. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Συγχαρητήρια.
για την εκπομπή. Ναι, ευχαριστούμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή υπάρχει αυτή η κοροϊδία, θα έπρεπε να συσταθεί ομάδες που να κάνουν συνεχούς ελέγχους όπως γινόταν στην Ελλάδα τα τελευταία 2-3 χρόνια. Δηλαδή, επί υπουργείας του Άδωνη Γεωργιάδη υπήρχαν ομάδες που τρέχαν και βάζανε πρόστιμα εκεί που έπρεπε. Ζούμε σε μια εποχή που η τεχνολογία μας επιτρέπει να ελέγχονται τιμές συνεχώς και μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μειωθούν. Διότι να αυξάνουμε συντάξεις και μισθούς θα κάνει κάνω πληθωρισμό. Φοβούνται εδώ να ελέγξουν τις τιμές. Φοβούνται να ελέγξουν τις τιμές εδώ στην Κύπρο. Είτε ο Άδωνης ήταν, είτε ο Σκρέκας επάνω. Και μισούς. Το πρόβλημα είναι να γίνουν πραγματικοί ελέγχοι και να πέσουν πρόστιμα. Άκου, αγαπητέ φίλε. Και να πέφταν πρόστιμα 300 και 600.000 ευρώ. Επάνω, μόνο έτσι μπορεί να σταματήσουν όλοι. Στην Αθήνα, το Υπουργείο Ανάπτυξης, είτε με τον κύριο Γεωργιάδη, είτε με τον κύριο Κώστα Σκρέκα, είτε τώρα με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ρίχνει πρόστιμα. Υπάρχει έλεγχο τιμές. Τιμών. Υπάρχει ανώτατο ποσοστό κέρδους. Βάσει των προ-COVID τιμών που είχαν και τα κέρδη που είχαν τότε. Ναι, κάνανε βάσει δεδομένων και τα περάσανε. Και βλέπει, πέφτει τσεκούρι. Είναι πρόστιμα και είναι παραδειγματικά. Εδώ, έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε εδώ. Εδώ δεν ελέγχει κανεί τίποτα. Δείχνω γιατί σήμερα. Είμαστε, Ουγκάντα. Δείχνω σήμερα. Εδώ τι είμαστε. Εδώ είμαστε όλοι απέναντι σε μια ομάδα που διαχειρίζεται, που αρμέγει, που διαχειρίζεται τα χρήματά μα, τα αρμέγει. Βάζει ό,τι τιμές θέλει πώλησης και μαζεύει, μαζεύει, μαζεύει και ο Νίκος Χριστοδουλίδης αγναντεύει, πώς αγναντεύει ο Τσέλιγκας στο χωριό τα 1.700 πρόβατα, ο Μπάρος μου ο Γάκης με το Μίχα, 1.700 και ένας, 1.500 άλλος, κάτω και τα αγναντεύουνε. Και αυτοί κοιτάνε τα μουσικά, καλά έτσι ο Μπάνιδες. Συγνώμη που σας διακόπτω, αλλά... Ο Χριστοδουλίδης δεν κοιτά τους υπουργούς τι κάνουν, να μας κοροϊδεύουνε. Ο Σύνδεσμος Καταναλωτών και κάποιες άλλες ομάδες οφείλουν να πάρουν μέτρα. Δηλαδή να κάνουν διαμαρτυρίες, να βγουν έξω. Το κάνουν, εδώ είναι κύριε Βυργενή, το κάνει. Είναι ο μόνος τρόπος να μειωθεί η κοροϊδία. Υπάρχει φτωχός κόσμος, είναι κρίμα και πρέπει να γίνει κάτι. Και όταν λέω κάτι, οι συνδέσμοι μας, οι φορείς, ανθρώποι σαν εμάς. Και η δικιά σας εκπομπή, καλώς. Ακούσατε λοιπόν, κύριε τι είπε οι προηγούμενοι, δεν είχαν να φάνε. Του κόβουμε τη συντάξη ανάπηρο. Το ακούω και λυπάμαι, αλλά δεν είναι μόνο δεν έγλυπάμαι. Εδώ την άλλη φορά που θα έρθουν εκλογές, μην ξεχάσει και εσύ να ψηφίσει Νίκο Χριστοδουλίδη. Ναι. Γελάμε έτσι. Ανέκδοτο θα είναι σε λίγο. Θα λέμε ψηφίζω Νίκο Χριστοδουλίδη και θα γελάμε. Το θέμα δεν έχουμε επιλογές. Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει επιλογές. Επιλογές. Είναι όλα τα ίδια. Εμείς ο κόσμος πρέπει να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, έχει επιλογές. Τέλος πάντων, κάνει ένα βήμα. Δεν είναι αρκετό, αλλά κάνει ένα βήμα. Ένα λοιπόν, βήμα, κοίταξε, ίδια... όταν βλέπεις τα προϊόντα τον άλλο ένα από ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο, στο ένα παίρνεις δύο τέτοια σαμπουάν του Ρονάλντο, τα Ultrex, δεν λέω και καλά, και 30 cents ρέστα, και το άλλο το γιορτάκι δίνεις 58 λεπτά παραπάνω από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, λες και αγοράζεις χρυσάφι. Και οι εταιρείες δεν ενδιαφέρονται όταν τους κάνεις εμπάργκο, τότε θα διαφερθούν. Και να πω και κάτι για μία ακόμη φορά, να μην παρεξηγηθώ. Τα προϊόντα είναι εξαιρετικά έτσι. Δεν αμφισβητούμε ούτε για την ποιότητα των προϊόντων, ούτε για τη δυνατότητα βάσει νομοθεσίας να πουλάει ο καθένας όσο θέλει. Ούτε και για την επιλογή κάποιων εταιρεών να μην παρεμβαίνουν στους προμηθευτές τους πώς θα πουλάνε. Εμένα με ενδιαφέρει όμως ο καταναλωτής. Δεν θέλω να κλείσει καμιά εταιρεία, καμιά επιχείρηση, αλλά υπάρχει αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα, Νίκο Χριστοδουλίδη. Μιλάω σε σένα γιατί ο υπουργός βγήκε χθες προχθές και λέει. Θα βάζω πρόστιμα για τους ρήπους. Τι λέει ρε Νίκο Χριστοδουλίδη, τι εντολές του έδωσες. Να βάζει πρόστιμα για τους ρήπους. Πού τα βρίσκεις, πού θα βρει ο κόσμος τα λεφτά να αγοράσει καινούργια αυτοκίνητα. Ή το κάνεις αυτό όπως το κάνουν και πάνω, ρίχνεις κάτι για να δούμε τι θα πιάσεις. Έχουμε παραδείγματα από την Ευρώπη, έχουμε παραδείγματα από την Ελλάδα, μπορούμε να τα ακολουθήσουμε και για κάποιο λόγο δεν τα κάνουμε. Λοιπόν. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ, καλό αγαπητέ. Βράδυ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την αγάπη σου. Καλό βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Κύριος Μιχάλης, καλησπέρα κύριε Μιχάλη. Κύριε Μιχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε, παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα θα δώσω τα συγχαρητήρια μου στον κύριο Στέλιο. Να είστε καλά. Δεύτερο, με μεγάλη απόγνωση και συμμερίζω με τον πόνο όλων των συμπατριωτών μου που εκφράζουν με αγωνία τι θα γίνομαι στα επόμενα χρόνια. Κύριε Καλόγερε,
διετέλεσα κοινοτάρχης της ιστορικής κοινότητας των Κουκλιών. Συμπέρασμα. Δεν υπάρχει κράτος. Δεύτερο. Σας ακούω, παρακαλώ. Παρακαλώ. Σας ακούω. Και κάνω πρόσκληση στον νυν Υπουργό Εσωτερικών τέτα-τέτ σε μια εκπομπή για έναν μοναδικό θέμα. Ξέρετε, κύριε Καλόγυρε, ότι η κοινότητα Κουκλιών δάνεισε στο κράτος 750.000 για να κάνουμε διαχωρισμό οικοπαίδων, να κρατήσουμε την νεολαία των Κουκλιών στα Κούκλια. Μπράβο σας. Διαπίστωση. Σπατάλησαν επιπλέον 250.000 που έπρεπε να στοιχίσουν τα οικόπεδα 550.000. Φάγανε. Χωρίς να μας χρωστάει η κυβέρνηση πέραν... Καλά, πήγαινε πάρτα. Όχι, δεν τα φάγαν. Πήγαινε πάρτα, συγγνώμη που ρωτώ. Αυτοί είναι απατεώνες όλοι εκεί πέρα. Μεγαλύτερα πολιτικά λαμόκια μας κυβερνούσανε. Και το αξιοσημείο τον κύριε Καλόγυρε. Μία κοινότητα, ακούστε με το κυριότερο, μία κοινότητα Κουκλιών ανά το Παγκύπριο έκανε διαχωρισμό οικοπαίδων και προκαλώ τον Υπουργό να δώσει μια απάντηση εδώ και τώρα. Θέλω να δώσει στην τηλεόραση μαζί του. Τα οικόπεδα είναι έτοιμα εδώ και 3 χρόνια. Μόλις περάσει στην περιοχή Χαποταμή και βγάζουν προγράμματα αφαιρημίου, τροόδους, τι θα κάνουν για η νεολαία να πάνε πάνω. Τα οικόπεδα είναι έτοιμα, ηλεκτροδοτημένα, με το νερό, τα πάντα. Έχω κάνει καταγγελίες στο γενικό ελεκτή, αλλά το φάγαν όπως με φάγαν και εμένα. Και τι γίνεται με αυτά τα οικόπεδα τώρα, για πες μας. Ρωτώ τον νυν κοινοτάρχη που είναι και συγγενής μου και φίλος μου. Απάντηση. Τι απάντηση σου δίνει. Δεν υπάρχουν λεφτά στο κράτος. Γιατί τι πρέπει να κάνει το κράτος τώρα, για πες μας για να καταλάβουμε. Τα λεφτά πρέπει να επιστραφούν. Όχι, τα οικόπεδα τι πρέπει να γίνει. Τα λεφτά θα τα πάρετε και εσείς στο Αγίο, αλλά τα οικόπεδα τι πρέπει να γίνει με τα οικόπεδα, με τους νέους. Αυτό πες μας. Χαμήλωσε λίγο την συσκευή της τηλεόρασης. Ο ήχος περνάει μέσα, αντίλαλος. Χαμήλωσε, σε παρακαλώ, τον ήχο της τηλεόρασής σου. Τι ζητάμε. Δεν ακούγεστε. Ανακοίνωση για να δώσουν τα οικόπεδα. Εδώ και 3 χρόνια. Ωραία. Λοιπόν, κρατήστε το τηλέφωνο του κοινοτάρχη. Λοιπόν, αγαπητέ, θα τα πούμε. Θα κάνουμε και για αυτό το ρεπορτάζ. Εσείς μας δίνετε την όθηση για να κάνουμε τα ρεπορτάζ. Κρατήστε το τηλέφωνο του κοινοτάρχη Κουφίων, είπαμε έτσι. Είναι από τα Κούκλια. Δεν ακούγεστε. Μια πλατεία των Κουκλιών. Κουφιών. Ωραία. Λοιπόν, θα τα πούμε. Από τα Κούκλια. Κούκλια. Κουκλιών. Ωραία. Λοιπόν, δεν ακούγεται. Πάμε στην άλλη γραμμή. Κρατήστε το τηλέφωνο του κοινοτάρχη. Ο κύριος Σίμος. Κρατήστε το τηλέφωνο του κοινοτάρχη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπύρο. Πάμε, κύριε Σίμο, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σίμο. Κύριε Σίμο, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Έλα, αγαπητέ κύριε Σίμω, ακούμε και εμείς. Για πες μας λοιπόν την ιστορία. Καλησπέρα, συγχαρητήρια για το πρόγραμμα. Ευχαριστώ τον κύριο Καλόγυρο. Να είσαι καλά. Θέλω να πω κάτι που νιώθω από την ψυχή μου. Εδώ και 28 χρόνια έχω μια αναπηρία 75%. Εκόψα μου το αναπηρικό επίδομα γιατί έπιασε δουλειά η κόρη μου που ήρθε από τις σπουδές της. Μάλιστα. Ενώ ήταν καμένο το σπίτι για 4 χρόνια μέχρι να φτιαχτεί και ήρθαν εδώ και είδαν το και το γραφείο ευημερίας 2 φορές και
Η πρόνοια για να δει αν μένει εδώ η μικρή. Είναι αυτή η πρόνοια. Είναι αυτός ο πρόεδρος που μου έκοψε εμένα το αναπηρικό επίδομα. Γιατί. Γιατί. Και ο κύριος Αποστόλου από τη Σκάλα και κάποιος άλλος από το ΔΥΠΑ το είπαν ότι ήταν λάθος που το βάλαμε στο 3Ε. Και να το πείτε του Προέδρου που δεν με ενδιαφέρει πόσα πιάνει. Εγώ ενδιαφέρει με πώς ζω που έμενα μέσα στο χώρο. Πόσο σύνταξη παίρνεις φίλε, πώς είναι η σύνταξή σου? 544 τώρα αναπηρίας. Και απαιτούν οι άνθρωποι να ζήσουν 544 ευρώ. Και πες το του Προέδρου. Άντε να ψηφίσεις Χριστοδουλίδη. Να οργανίσω. Όπα, όχι, 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 δεν μιλάμε με τέτοια πράγματα. Πάμε. Δεν μιλάμε με τέτοια πράγματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η εκπομπή δεν υιοθετεί τέτοιες εκφράσεις οι οποίες μπορούν να λέγονται μεταξύ μας στην τηλεόραση. Σας παρακαλώ να καλέσετε και να πείτε οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, σας παρακαλώ, δεν υιοθετώ με τέτοιες εκφράσεις απέναντι στον άνθρωπο που εκπροσωπεί την Προέδρια. Πείτε οτιδήποτε άλλο πολιτικά. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι με 540 ευρώ δεν μπορεί να ζείτε. Μ' ακούτε? Εντάξει, το κλείσαμε. Εντάξει, δεν μπορεί να εκφραζόμαστε τώρα με τέτοιες εκφράσεις. Εγώ καταλαβαίνω ότι για την αγανάκτηση του ανθρώπου δεν γίνεται. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ο άνθρωπος είπε αυτό που αισθάνεται. Άκου, Πρόεδρε. Ξέρεις τι μου λένε κάθε μέρα, Νίκο Χριστοδουλίδη. Με έχουν μάθει τώρα και Παρασκευή, Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, πάρα πολλοί αδελφοί από εδώ, Έλληνες, Κύπροι, και με βρίσκαν εκεί πέρα και όλοι εκφράζονται με λέξεις που δεν μπορούν να ακούσουν. Και πρέπει να προβληματίζει αυτό την εξουσία του τόπου. Τι λέτε για όλα αυτά εσείς? Έτσι, να τα μαζέψουμε όλα, γιατί ακούσαμε πάρα πολλά θέματα πέραν της αγανάκτησης του κόσμου. Μια εκ των εισηγήσεων του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ήταν η συνέχιση της επιδότησης στο ηλεκτρικό ρεύμα, η οποία λύγει σε λίγες μέρες. Τι σημαίνει ο μετά, λόγος αυτόν τη σημαίνει, στο σπίτι. Αυτόν τη σημαίνει ότι με την επιδότηση ο καταναλωτής αυτή τη στιγμή πληρώνει περίπου 29 σέντ την κιλοβατόρα. Αν δεν επαναφερθεί η επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα, θα πληρώνει περίπου 33 σέντ την κιλοβατόρα. Δηλαδή σε ευρώ ισοδυναμεί με 22 ευρώ περίπου τη διμηνία. Με αυτά τα ποσά τα οποία ακούσαμε να λαμβάνουν κάποιοι χαμηλοσυνταξιούχοι, κάποιοι οι οποίοι εντάσσονται στο ελάχιστον εγγυημένο εισόδημα, οι μονογονείοι κτλ. Πώς θα ανταπεξέλθουν ακόμα και σε αυτόν τον ποσό που για κάποιους μοιάζει μικρόν, αλλά για κάποιους είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορούν να επιβιώσουν. Συνεχίζουμε με τα καύσιμα. Ζητήσαμε την επιδότηση στα καύσιμα. Αυτόν το οποίο ενημερώσαμε τον κύριο Χριστοδουλίδη είναι ότι όταν για πρώτη φορά λήφθηκαν αποφάσεις για επιδότηση στα καύσιμα, δηλαδή στις 7 Τετάρτου το 2022 συγκεκριμένα, οι τιμές έχει σταματήσει από τον Απρίλιο η επιδότηση. Έχει σταματήσει, ακολούθησε μία πορεία μείωση στα καύσιμα. Τις τελευταίες 2 ημέρες παρατηρείται έτσι σταδιακή άνοδο στις τιμές. Αλλά τότε που λήφθηκε η απόφαση για επιδότηση, οι τιμές οι οποίες ίσχυαν τότε ήταν οι τιμές που ισχύουν σήμερα. Ναι, και να μην ξεχνούμε ότι θα προσθεθεί και πράσινη φορολογία ακόμη στα καύσιμα. Πράσινη άλλο. Ο υπουργός συγκοινωνιών που τον έβαλε ο Νίκος Χριστοδουλίδης, για να μας πει, θα βάζει και θα πάμε σε γραμμές αμέσως. Θα πάμε σε γραμμές, με συγχωρείτε αμέσως. Κύριε Χρήστο, βγήκε ο άνθρωπος και λέει: θα σας φορολογώ, λέει, τους ρήπους. Ρε τρελάθηκες. Τι συμφέρον το εξυπηρετείτε εσείς στην κυβέρνηση? Τι συμφέρον το εξυπηρετείτε εσείς στην κυβέρνηση? Ποιους πατρονάρετε? Ποιους αβαντάρετε? Ποιους αβαντάρετε, πείτε μας. Για να καταλάβω κι εγώ, δηλαδή, και ο κάθε ένας πολίτης, γιατί κι εγώ είμαι ένας από εσάς. Τι τούβλα είναι αυτά που πετάει ο Υπουργός Συγκοινωνιών στον κόσμο? Τι τούβλα είναι αυτά που πετάει? Πρέπει να είσαι πολύ τζιμάνι για να λες τέτοια πράγματα, πολύ έξυπνος. Εκτός και αν σε βάζει ο Πρόεδρος, άρα είσαι καλός Υπουργός, θα σε κρατήσει. Αν όμως τα λες μόνος σου, με συγχωρείς πάρα πολύ, ο Πρόεδρος πρέπει να σε απολύσει. Απολύσει, Νίκο Χριστοδουλίδη, υπουργού ή όχι? Λες σε κανένα υπουργό να πάει σπίτι του ή φοβάσαι, μην τυχόν και αύριο πρέπει να πεις και εσύ παρετούμε? Γιατί κοίταξε να δεις κάτι, κάλλιο να φύγεις με το κεφάλι ψηλά και να πεις παρετούμε, αφού βλέπεις, σε βρίζουν όλοι.
παρά να κάτσει καρέκλα και να κρύβεσαι πίσω από τους υπουργούς. Και αυτός ο θείος Μπάιντεν μεθαύριο την Τετάρτη, όχι, τι θα σου πει, για να δούμε τι θα σου πει και πώς θα πας. Λοιπόν, πάμε σε κανένα δυο γραμμούλες ακόμη και να κλείσουμε σε λίγο, γιατί έχουμε κλείνει με τρεις ώρες σε λίγο κοντά εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Πάμε, καλησπέρα. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε, παρακαλώ. Πιστεύετε ότι μόνο η κυβέρνηση είναι Χριστοδουλίδη που είναι μέσα στις κλίκες? Ο Αναστασιάδης κυβερνάει. Πάμε παρακάτω. Ο Αναστασιάδης κυβερνάει. Ποιος Χριστοδουλίδης? Ο Νίκος, Νίκος ένας, λοιπόν, Νίκος κι άλλος, αλλά ο μέντορας κυβερνάει. Παλιός. Ένα που έχω να δείξω, ναι, έτσι απλά για να μαθαίνει ο κόσμος. Πες μας. Υπάρχουν παιδιά με αυτισμό που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού που έχουν κλείσει το 15ο έτος της ηλικίας τους και τους έχει κοπεί το επίδομα γιατί ζουν με τους γονιούς τους. Μάλιστα. Αυτή ήταν η απάντηση. Αν μας πει ένα από τον τα λαμόγια, γιατί... Πολιτικά λαμόγια, να βάζουμε τη λέξη πολιτικό μπροστά για να μην παρεξηγηθούμε εκεί. Δουλεύει μόνο ο πατέρας με 1700 μειχτά. Μάλιστα. Ξέρουν αυτοί από φτώχεια, αγαπητέ φίλε, δεν ξέρουν. Ξέρουν από προβλήματα, δεν ξέρουν. Ακούτε? Να σας ακούω, σας ακούω, σας ακούω. Δυστυχώς δεν ξέρουν αυτοί από προβλήματα, δυστυχώς. Λοιπόν. Απλά ήθελα να το εκφράσω. Έκανες πολύ καλά, ό,τι θέλεις εδώ, το κανάλι είναι το κανάλι του λαού. Να υποβάλουμε το μωρό σε τέσσερις αξιολογήσεις, για τέσσερις στάσεις που έχουμε κάνει. Μέχρι το γύρισε το μωρό και μου λέει, πατέρα, μα είναι χαζί. Δεν καταλάβω ότι ανήκω στο φάσμα του αυτισμού. Και σταμάτησα να τρέχω. Αγαπητέ, είναι η αναλγησία, η αδιαφορία, η βλακεία του δημοσίου συστήματος, του συστήματος. Αυτό το μωρό μιλάει και γράφει τρεις γλώσσες άψεστα. Μπράβο. Θέλει να γίνει πιλότος για να πάει να σβήσει το μισοφέγγαρο, λέει. Μάλιστα. Τι να του πω εγώ το παιδί του. Τι να, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Πήγαινε, μην πάει. Καλή δύναμη, εύχομαι και μακάρι να αντιστραφούν τα πράγματα. Καλή δύναμη. Να είστε καλά, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ για αυτά που μας είπατε. Ευχαριστούμε και μπράβο για τη δύναμή σας. Πάμε παρακαλώ στην επόμενη γραμμή. Η κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Μαρία. Κύριε Καλογύρου, είστε μικρή βέβαια, δεν άκουσα το τηλέφωνο μου. Δεν σας ακούω καλά, με συγχωρείτε, ξαναεπαναλάβατε. Μα πείτε. Ναι. Είχα ξαναπάρει τηλέφωνο. Σας ακούω, παρακαλώ. Απλώς είμαι χαμηλοσυνταξιούχος. Παίρνω 381 ευρώ. Μένω με την κόρη μου. Η κόρη μου, αυτή με φιλοξενεί. Τι να κάνει, με έχει στο συμβόλαιό της. Και κάθε δύο χρόνια μου ζητάνε συμβόλαιο. Το θυμάμαι. Και να τους στείλω την επιστολή που μου στέλνουν πίσω. Εγώ αυτή τη φορά δεν την έστειλα, βέβαια μου το δώσανε. Αλλά... δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Θέλω να πάρω, δηλαδή να πάρω τα 710 σαν είμαι 70 χρονών. Αλλά μου λένε, όχι, λέει, σε συντηρεί η κόρη σου. Η κόρη μου είναι 28 χρονών, είναι ανεξάρτητη, θέλει να κάνει τη ζωή της. Εγώ τι να κάνω, δηλαδή πρέπει να βγω στον δρόμο? Πείτε μου, κύριε Καλογύρου, λοιπόν, τι να κάνω. Θα βρεθούμε και μαζί να κάνουμε ένα απόσπασμα εκπομπής και να καλέσουμε και τον αρμόδιο υπουργό να δούμε τι σκοπεύουν να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι απέναντι στους συνανθρώπους μας, απέναντι σε όλους εμάς. Ξέρετε, κυρία Μαρία, εμείς είμαστε η μεγάλη τάξη των απλών πολιτών, που εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά αυτά που λέτε εσείς και εσείς καταλαβαίνετε επίσης πολύ καλά αυτά που λέω εγώ και αυτά που λέει εδώ η κυρία Βιργινία Χρήστο. Δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι πλέον τότε έχουν καβαλήσει πολλά καλάμια στη ζωή τους. Και επειδή η τύχη τους έφερε να έχουν λεφτά, και ξέρετε, λεφτά δεν κερδίζει με το σταυρό. Με το σταυρό θα ζήσεις. Λεφτά κερδίζεις, ξέρετε πώς. Με ατασταλίες και τα λοιπά, εκτός από κάποιους μεγάλους επιχειρηματίες που και αυτοί για να δημιουργήσουν πάλι κάπου δεν πάνε καλά και στον ίσιο δρόμο που λένε. Δεν βγαίνουν τα λεφτά διαφορετικά. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι έχουν τόσα πολλά λεφτά, κάποιοι παίρνουν τόσες πολλές συντάξεις, που έχουν την αγωνία να μετρήσουν και δεν βλέπουν τον φτωχό τον άνθρωπο. Έχουν και τα σπίτια τους. Εμείς πληρώνουμε χιλιάρικα.
το μήνα. Λοιπόν, της κυρίας Μαρίας στο τηλέφωνο παρακαλώ για να επικοινωνήσω μαζί. Της κυρία Μαρία να επικοινωνήσουμε μαζί και να βρεθούμε και από κοντά. Θα είναι τιμή μου να σας γνωρίσω. Έγινε, σε υπέρ ευχαριστώ. Θα είναι καλό τιμή βράδυ. Μου να σας γνωρίσω, κυρία Μαρία. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Κύριος Νίκος, και μετά. Μα πάμε μία-δύο γραμμές ακόμη, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Κύριε Νίκο, χαμηλώστε τη τηλεόραση, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Ναι, κύριε Καλόγυρε, παρέρχομαι κοντά σας. Γεια σας, κύριε Νίκο, καλησπέρα. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω για τον πρόεδρο, ούτε θα το χαρακτηρίσω. Απλά θα πω τι μου είπε. Ήρθε στο χωριό μου γιατί είναι συγχωριανός μου. Α, και χωριό, του είπα καλωσορίστετε κύριε πρόεδρε, κύριε Νίκο, κύριε πρόεδρε. Είπα τον πρόεδρο και είπα τον και κύριον πριν τις εκλογές. Για πες. Και μου λέει όι, όι, όι να μου λέεις κύριον. Νίκο να μου λαλείς, Νίκο. Σε αυτά είναι πρώτος. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο Νίκος είπε μου ότι θα κάνουμε ένα κόμμα. Θα κάνουμε κοινωνική πολιτική. Κι εγώ Νίκος είμαι. Θα κάνουμε κοινωνική πολιτική Νίκο. Και εμείς ψηφίσαμε τον κύριο Νίκο. Είναι πρόεδρος. Μπορούμε να του πούμε τώρα αυτή τη στιγμή Νίκο. Τώρα που είναι πρόεδρος. Είμαι εγώ που έχω το θέμα με την κλίμακα 8 της ΑΕΚ. Μάλιστα. Είμαι ανάπηρος. Και επειδή πήρα τη σύνταξη μου, έφυγαμε που το έψιλο-έψιλο και κάμαμε χαμηλό συνταξιούχων και δεν μπορώ να δικαιούμαι γιατί δεν είμαι μέσα στην κλίμακα το χαμηλό συνταξιούχο. Τα πες τον Νίκο αυτά. Έφυγαμε που την έψιλο και δώσα μου την σύνταξη του χαμηλό συνταξιούχου και δεν μπορώ να, να επωφελούμε το 20%. Τον Νίκο το τα έπες αυτά. Του ρεύματος. Κύριε Νίκο, ναι. Του χωριανού σου, του Προέδρου, πες μας στο χωριό. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν θέλω να αποχαρακτηρισμούς. Ωραία, το όχι, τον κύριο, στον κύριο προκαλεί, Πρόεδρο του τα είπες αυτά. Εγώ το στομάχι, μου προκαλεί πόνο στο στομάχι μου τον εξήφισα. Α, μάλιστα. Άρα λοιπόν ψήφισε στον συγχωριανό στον πρόεδρο και στεναχωριέσαι και σου προκαλεί πόνο στο στομάχι. Μου είπε ότι θα κάνουμε κοινωνική πολιτική και να μην με λες Νίκο, κύριε Νίκο, να με λες Νίκο. Άκου κύριε Νίκο, άκου. Ο κύριος Στοδουλίδης είναι μάγκας πολιτικός. Είχε πειθό, γι' αυτό κέρδισε και εκμεταλλεύτηκε καταστάσεις. Να κλείσω το τηλέφωνο μου να σε ακούσω από την τηλεόραση. Άντε, εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ κύριε Νίκο. Λέω, ο χωριανός ο κύριος πρόεδρος. Κλείστε το. Ο χωριανός ο κύριος πρόεδρος, λοιπόν. Λοιπόν, πάμε. Ο χωριανός ο κύριος πρόεδρος είναι μάγκας. Και μισό λεπτά, κύριε. Μισό λεπτά, και δεν μπορώ να ακούω πολλούς μαζί. Μία-δύο γραμμές ακόμη και θα σταματήσουμε. Λοιπόν. Ο κύριος Στοδουλίδης είναι μάγκας πολιτικός. Υποσχέθηκε, είναι ωραίος, τον έχει μάθει καλά γράμματα ο Αναστασιάδης, γιατί ο Αναστασιάδης κυβερνάει τώρα, ο Χριστοδουλίδης. Του λέει, κάνει αυτά, αλλά από εκεί και πάνω εγώ. Πρόεδρος ο παλιός είναι πάντα αλλιώς. Και απογοητεύει τον κόσμο. Και να πω και κάτι έτσι. Τον γνωρίζω τον κύριο Χριστοδουλίδη από παλιά. Πολύ παλιά. Τον έχω δει αρκετές φορές. Τον σέβομαι σαν άνθρωπο. Είναι έξυπνος άνθρωπος. Όλα αυτά που του λέω είναι σε πολιτικό επίπεδο. Εάν θέλει, μπορεί να το γυρίσει το παιχνίδι. Για να γυρίσει το παιχνίδι, πρέπει να αλλάξει τον κόσμο που έχει δίπλα του. Καλούς, κακούς, μέτριους, πρέπει να αξιολογήσει και να αλλάξει. Έχει δύναμη ο πρόεδρος, έχει θέληση, μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Μπορεί να αλλάξει τη χώρα. Μπορεί να βοηθήσει τη φτωχολογιά. Αρκεί να έχει συνεργάτες. Μόνος του δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τον σέβομαι, είναι έξυπνος άνθρωπος, σαν άτομο τον εκτιμώ, αλλά ως πρόεδρος του κάνω κριτική. Δεν μπορεί να μου βάζει τώρα ή να βγαίνει μόνο στο Υπουργό Συγκοινωνίων και να λέει θα σας βάζω προστήματα για τους ρήπους και για τα παλιά αυτοκίνητα κτλ. Αυτά είναι βλακίες. Αυτά είναι βλακίες. Χωρίς να έχεις υποδομές, χωρίς να έχεις τίποτα. Δεν λέγονται τέτοιες κοτσάνες. Αυτή η Νίκο Χριστοδουλίδη, αγαπητέ πρόεδρε, εξοχότατε πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε λίγο κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο τη δημοτικότητα. Σε ποιο κάτι δεν πάει. Δεν καταλαβαίνω ότι πρέπει να του αλλάξει όλου. Γι' αυτό σε ψήφισε ο κόσμο, για να τα αλλάξει όλα. Έχει εγκλωβιστεί όμω.
και παρακαλά στον τατάρι για καφέ. Κύριε Βρυκινέ, θα έρθω σε εσάς, θα βγάλουμε μια γραμμή ακόμη. Τον κύριο Μάριο. Καλησπέρα κύριε Μάριο και τον κύριο μετά ή την κυρία και κλείνουμε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Κύριε Μάριο. Καλησπέρα σας. Ναι κύριε Μάριο, καλησπέρα, ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση τόσο σε εσάς όσο και στην καλεσίστα. Όταν ένας πολίτης αδικείται από το κράτος, όπως άρχισαν τόσα παραδείγματα, πώς μπορεί να βρει το δίκαιο του, πού πρέπει να απευθυνθεί, εσωτερικά. Υπάρχει κάποιον όργανο που μπορεί να προσφύγει και να πει κύριε, ορίστε, βάσει αυτά τα στοιχεία, βάσει αυτά τα αποδείξεις, τα αδικούμε από το τάδε Υπουργείο, από το Μέρημνα, από οπουδήποτε, από το γενικά από το κράτος. Υπάρχει κάποιον όργανο που μπορεί να προσφύγει. Απλή ερώτηση. Κοίταξε αγαπητέ, επειδή όσο και να φωνάξεις, δεν ακούνε. Έχεις, κατά την άποψή μου, πας στον Υπουργό, κάθεσαι απ' έξω, του έχεις και ένα γράμμα και το δίνεις, πας και στον Χριστοδουλίδη, τον περιμένεις απ' έξω, το δώσεις το γραμματάκι εκεί στην Προεδρία, στην Γραμματεία και εν πάση περιπτώσει το καλύτερο από όλα, ξέρεις ποιο είναι, κάποια στιγμή να μαζευτούμε όλοι μαζί και να κάνουμε μια βόλτα. Του πούμε κύριε Πρόεδρε, αυτά τα αιτήματα, όπως πήγε εδώ προχθές η κυρία Βιργινία Χρήστο, αυτά τα αιτήματα, αλλά μην μας συνδέεται με τα παλιά των υποδημάτων. Κύριος Νίκος Χωριανός του, έχω πόνο λες στο στομάχι σου, σκέφτομαι τον Χριστοδουλίδη. Ο άλλος πεινάει, ο άλλος με 100 ευρώ το μήνα ζει, ο άλλος δεν έχει 80 χρόνια, δεν έχει να φάει μετά από το ατύχημα. Είναι τόσο πολλές, τον άλλο κόβει τις συντάξεις. Όλα αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα είναι πραγματικά γεγονότα στα οποία, τα οποία βιώνουν συμπολίτες μας. Συμπολίτες μας, εγώ, εσύ, ο καθένας. Άρα μπορεί να είμαι εγώ ή εσύ στη θέση κάποιου πάνω μια θέση. Άρα λοιπόν χρειάζεται κοινωνική πολιτική και κοινωνική πολιτική δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει, δεν υπάρχει βούληση. Και όταν λέω πάλι αυτό το εξαιρετικό σαμπουάν που διαφημίζει και ο φίλος μου ο Ρονάλντο, όταν έχει υπερδιπλάσια τιμή από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, αρέστη ποιότητα, καλά κάνουν το σούπερ μάρκετ, αλλά δεν υπάρχει έλεγχος. Αν γινόταν αυτό στην Ελλάδα, τα πρόστιμα θα ήταν τσεκουράτα. Το ίδιο και για το λαδάκι του Θεού. 10 με 15 ευρώ, 5 ευρώ διαφορά, το ίδιο και για τα ορτά, για ορτά και χαρλαμπίδες. Αν κάνει ένα εμπάργκο εδώ η κυρία σε γαλακτομικά προϊόντα, γάλατα, γιαούρτια κτλ., ξέρεις πως θα πέσουν οι τιμές. Όπως πέφτει το ασανσέρ. Σας ακούω. Ευχαριστώ αγαπητέ, καλό σας βράδυ. Απαντώντας στον... Ορίστε. Ποιος κύριος είναι η κυρία. Τελευταίο τηλέφωνο πρέπει να κλείσει και η εκπομπή. Ήδη υπερβήκαμε τον χρόνο. Με συγχωρείτε και θα έρθω και να κλείσουμε μαζί. Βεβαίως. Ναι, κύριε Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ακούω, κύριε Θανάση. Κύριε Καλόγυρε. Ναι. Στην Κύπρο παίζεται το θέατρο του παραλόγου. Δεν θα σας πω γιατί. Κάθε πρωί και κάθε μεσομέρι οι τηλεοπτικοί σταθμοί φιλοξενούν βουλευτές. Οι μισοί βουλευτές από αυτούς που φιλοξενούσαν πιάνουν 2 και 3 συντάξεις. Αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν 2 και 3 συντάξεις, μεγάλες συντάξεις. Θέλετε να πω και ονόματα? Πες εγώ, δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Ο κύριος Κουλίας λαϊκίζει. Παίρνει 3 συντάξεις σε μια σύνταξη του βουλευτή. Τα άνθρωποι αυτοί μπορούν τι να... Τι χρήματα είναι οι 4 συντάξεις αυτές, πόσο αθροίζουνε? Τι ποσό αθροίζουν οι 4 συντάξεις? Κοντά στις 10-11. 10-11 χιλιάδες το μήνα σύνταξη. Ναι, ο κύριος Τριφωνίδης κάθε πρωί είναι στους σταθμούς. Παίρνει 2 συντάξεις και έφυγε μπροστά από τη Σίτα και πήρε 500 χιλιάδες. Αυτοί τι, τι πήρε 500 χιλιάδες. Τα προβλήματα του Κυπριακού λαού. Ένα λεπτάκι. Πήρε 500 χιλιάδες ως τι, ως εφάπαξ. Από τη Σίτα. Ως τι τα πήρε. Τι. Ως τι τα πήρε. Εφάπαξ. Πώς. Εφάπαξ. Εφάπαξ, μάλιστα. Και παίρνουν 2 με 3 συντάξεις. Αυτοί οι άνθρωποι είναι να λύσουν τα προβλήματα του Κυπριακού λαού. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Αλέκος Τριφωνίδης είναι. Έκλεισε ο φίλος. Λοιπόν, ο κόσμος διαμαρτύρεται. Δηλαδή, εγώ δεν λέω ότι παίρνουν παράνομα τις συντάξεις, δεν παρεξηγηθούμε. Τους δίνει ο νόμος το δικαίωμα. Αλλά ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό. Ο νόμος που άσχεται να πάρει 10 συντάξεις. Αν πάρει 10 συντάξεις, δεν τις κάνεις. Πόσα θα φας? Δεν τρώγονται. Βρε, δώσε και σε κανένα φτωχό που δεν έχει να φάει. Δώσε σε κανένα φτωχό που παιδεύεται με 100 ευρώ το μήνα.
Όλα, δηλαδή είναι νόμιμο για να τα πάρουν άνθρωποι τα δικαιώματα, δεν είναι ηθικό. Και ειδικά όταν είσαι πολιτικός, πρέπει να προσέχεις δύο φορές και το ηθικό και το νόμιμο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ έτσι. Ήσταν πολλές ώρες εδώ μαζί μας και θα σας καλούμε γιατί έχετε πολλές γνώσεις. Να κάνετε τον επίλογο να μας πείτε τώρα τι γίνεται αυτά που κάνετε και τι είπατε στον Νίκο Χριστοδουλίδη προθέσεις για να κλείσουμε, κύριε Βεργίνη. Σας ακούω, λόγο σε εσάς. Έτσι, πολύ συνοπτικά γιατί έχω καταγράψει και, πάρα συγνώμη, πολλά. Δείχνετε τα προϊόντα, παιδιά, για όσο χρόνο ο κόσμος να βλέπει τις τιμές στα ράφια με ονοματεπώνυμα. Αυτό που δεν κάνουν, αυτά που δεν κάνει το κράτος, θα κάνει η Βεργίνη τηλεόραση. Με σεβασμό σε όλους. Είναι αυτά προς το δημόσιο συμφέρον, δείχνουμε τις τιμές που έχετε εσείς στα σούπερ μάρκετ. Ούτε κλέβουμε, ούτε παπαρατσί είμαστε, ούτε τίποτα. Με αποδείξεις πάμε, ψωνίζουμε. Πάμε με αποδείξεις και ψωνίζουμε. Και έχουμε τις αποδείξεις. Και δείχνουμε τις τιμές, γιατί μας λένε πολύ, δεν φοβάσαι, μα δεν κλέβω, ούτε κατηγορώ κανέναν. Δείχνουμε όμως τις τιμές που έχει ο ΑΜΕΓΑ, που έχει ο Θεανίτης, που έχει ο Σκλαβενής μέσα στο σούπερ μάρκετ. Άρα, είναι στη δημόσια θέα. Και εγώ που πάω τα βλέπω και τα βγάζω. Δεν είναι κακό. Ούτε λέω τίποτα σε αυτούς. Λέω όμως το κράτος που δεν επεμβαίνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού να μας πει γιατί υπάρχουν τέτοιες μεγάλες διαφορές, τέτοιες αποκλίσεις. Απλά επί του σημείου αυτού, για να κλείσουμε με το θέμα της ΕΠΑ, να τονίσουμε ότι σε σχέση με τα καύσιμα, και καλό είναι να τα ξέρει αυτά και ο κόσμος, σε σχέση με τα καύσιμα συγκεκριμένα, πέραν του ότι εκκρεμεί η υπόθεση αυτή εναντίον της ΕΠΑ από τους πρατηριούχους με δικά μας στοιχεία που ενισχύουμε την καταγγελία τους για μονοπόλιο και είναι πολύ σημαντικό γιατί μιλούμε για μονοπωλιακές πρακτικές, ότι δηλαδή κάποιοι προχωρούν στο να καθορίσουν τις τιμές στα καύσιμα. Συγκεκριμένα, αν λάβετε δηλαδή, την τελευταία έρευνα. Και έχουν όλη την ίδια τιμή. Αν λάβετε υπόψη σας την τελευταία έρευνα του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, λέει συγκεκριμένα για τις διακυμάνσεις στις τιμές στα καύσιμα, όπου στην ουσία, ενώ στις άλλες επαρχίες κυμαίνονται μεταξύ 3 σεντ, στη Λευκοσία υπάρχει μια τεράστια απόκληση. Αυτόν κατά την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή είναι απόλυτα φυσιολογικό. Η δήλωση αυτή δεν ευσταθεί. Παρά τα αυτά υπάρχει καταγγελία των πρατηριούχων στην ΕΠΑ και να μην ξεχνούμε και το πιο σημαντικό. Υπάρχει η έρευνα του τέος Γενικού Ελεκτή σε σχέση με τα καύσιμα για το 2022 που λέει συγκεκριμένα ότι οι αρμόδιες αρχές και συγκεκριμένα το Υπουργείο Εμπορίου δεν προχωρά σε ελέγχους σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων. Όσον αφορά τώρα το μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, γιατί τον έχω ακούσει και στο ρεπορτάζ το οποίο έχετε κάνει, αλλά και από τους διάφορους τηλεθεατές, η σκέψη ήταν να μπει μέσα στο το νέο διάταγμα το οποίο θα εκδοθεί, να περιορίζεται κυρίως στα παιδικών γάλα, στις βρεφικές σπάνες, στις σπάνες ενηλίκων κτλ. Το θέμα είναι τι γίνεται με τα υπόλοιπα βασικά προϊόντα. Δεν έχουν όλοι παιδιά. Τι θα κάνεις με τους υπόλοιπους καταναλωτές, δηλαδή τα αυγά, το γάλα, εσείς τα παρουσιάζετε κιόλας στις προηγούμενες φορές που καταγράφουν αυξήσεις. Τι γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις που οι καταναλωτές δεν έχουν παιδιά. Η μεσαία τάξη πώς προστατεύεται πέραν από τα νεαρά ζευγάρια τα οποία έχουν. Πρέπει, κυρία Βεργινία Χρήστου, να κάνει η κυβέρνηση το καλάθι του νοικοκυριού με προϊόντα και να μπουν βασικά προϊόντα μέσα, όπως είναι και στην Ελλάδα, τα οποία θα έχουν ανώτερη τιμή πώλησης, κέρδους, όλα αυτά. Ο ανταγωνισμός τι πάει, εγώ βλέπω μάρκετ τώρα που σου λέει 100 προϊόντα για ένα χρόνο δεν ανεβάζω τιμές ή πέφτουν τιμές τόσο, μείον τόσο τα 100. Και ο ένας τι πάει τον άλλον στην τιμή, πέφτουν τα κόστη προς όλο τον καταναλωτή. Εδώ δεν υπάρχει ενδιαφέρον από την κυβέρνηση, γιατί αυτοί που μας κυβερνάνε δεν καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν καν φτωχοί. Το λέω έτσι απλά χωριάτικα. Άμα δεν έχει καν φτωχός, δεν ξέρει τι σημαίνει φτώχεια. Δεν πήγε κανείς από αυτούς εκεί να χτυπήσει την πόρτα αυτών των πατριωτών εδώ που μας τηλεφώνησαν σήμερα και μας είπαν το πόνο τους. Η κυρία Μαρία, ο άλλος ο φίλος εκεί από το χωριό του Προέδρου, ο άλλος ο φίλος που ανάπηρος, ο άλλος μετά το ατύχημα. Τόσα άλλα προβλήματα. Δηλαδή κάθεσαι εδώ και ακούς τον πόνο του καθενός. Εγώ το καταλαβαίνω και εσείς, γιατί είμαστε σαν και αυτούς ένα πράγμα είμαστε όλοι. Αυτοί όμως που κυβερνάνε δεν ασχολούνται με αυτό. Ασχολούνται με έργα εκατομμύριων ευρώ, γιατί προφανώς για κάποιους από αυτούς έχει ενδιαφέρον αυτό όλο, κυρία Βεργίνια. Δυστυχώς δεν λέμε ψέματα εδώ, ούτε κατηγορούμε κανέναν. Λέμε την αλήθεια. Βγάζουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν και αυτά που συμβαίνουν είναι απογοητευτικά. Δυστυχώς αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι προσπαθούν κάποιοι να κλείσουν το στόμα των καταναλωτών,
Δυστυχώς εμάς, ως σύνδεσμος καταναλωτών, μας έχουν απομονώσει και μας κατηγορούν για αντιπολίτευση και πρακτικές οι οποίες στείνουν εις βάρος του κράτους, που στην ουσία είμαστε ο μοναδικός σύνδεσμος που καταχωρήσαμε δύο συλλογικές αγωγές εναντίον τραπεζών για καταχρηστικές ρήτρες σε συμβόλαια των καταναλωτών, ενώ η υπηρεσία καταναλωτών, και τονίζω και επαναλαμβάνω ότι δεν έχω κάτι προσωπικό με την υπηρεσία αυτή ή τον διευθυντή ή οποιουσδήποτε, αλλά είναι τα γεγονότα τα οποία μας οδηγούν στο να βγάλουμε αυτά τα συμπεράσματα. Ο νόμος για τις καταχρηστικές ρήτρες εφαρμόζεται από το 1997 στην Κύπρο. Ξέρετε πότε βγήκε η πρώτη απόφαση η οποία αφορά καταχρηστικές ρήτρες? Από την αρμόδια αρχή, το 2016 για πιστωτικό ίδρυμα και το 2014 για εταιρεία πώλησης γης. Άρα όλα αυτά, το γεγονός ότι οι αρμόδιες αρχές δεν προχωρούν σε αποτελεσματικούς ελέγχους, δεν τους ενδιαφέρει ο καταναλωτής, φαίνεται, το συναντούμε συνεχώς και ευελπιστούμε κάποτε να αλλάξει η κατάσταση αυτή, γιατί ο καταναλωτής, τους ακούσαμε και σήμερα, τους ακούμε και καθημερινά, δεινοπαθεί. Δεινοπαθεί και δυστυχώς ένα τελευταίο σημείο εν κατακλείδη για την ταρίφα 08, αν μου επιτρέπετε. Το 19 μας έστειλε στοιχεία η Αρχή Ηλεκτρισμού που μας έλεγε πόσοι ήταν οι δικαιούχοι, οι οποίοι, υπέρβαιναν τις ένδειξεις. Να τα πούμε την άλλη εβδομάδα, μπορείς. Θα μας συμπίσει με την παρουσίαση και την άλλη εβδομάδα. Την Αρχή Ηλεκτρισμού θέλω να ασχοληθώ, θέλω να ενημερωθώ. Αυτοί εκεί σχοκερδούνε. Αυτοί γονατίζουν τον κόσμο. Δεν τον βάζει να έχει το διακόπτη, να κάνει μπάνιο, να βάλει το φαγητό στο φούρνο. Σκέφτεσαι πώς θα τα πληρώσω. Χριστοδουλίδη, ωραία πράγματα εκεί με το ρεύμα. Και εκεί πω. Μου λένε κάποιοι φίλοι Νίκο Χριστοδουλίδη. Λοιπόν, να βγάλουμε την. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βυργίνια Χρήστο, για την παρουσία σας. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Μου λένε λοιπόν μερικοί Νίκο Χριστοδουλίδη, άκου να δεις τώρα. Θα ασχοληθώ και με αυτό και θα σα τα πω, γιατί μπορεί να μην τα ξέρει εσύ και εγώ θα τα μάθω καλύτερα. Μου λένε μερικοί λοιπόν μάγκες που έχουν κάνει τα φωτοβολταϊκά, πόσο κοστίζει, πόσο πουλάνε, πόσο αγοράζει η και πόσο πουλάει. Και μου λένε και κάποια άλλα κόλπα. Κάποια κολπάκια μικρά, μεγάλα, πιο μεγάλα κόλπα, Νίκο Χριστοδουλίδη. Που είναι και κάποια κυβερνητικοί φίλοι μέσα μπλεγμένοι. Το χρήμα, ξέρει, το αγαπάνε πολύ. Λένε λοιπόν, Νίκο Χριστοδουλίδη, ότι παίζουν μεγάλα παιχνίδια με τα φωτοβολταϊκά, την πώληση ρεύματος στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, που δεν παρετήθηκε, ρε Νίκο Χριστοδουλίδη, ένας άνθρωπος που πέθανε αυτός ο συνάνθρωπός μας, που δεν είχε 50 ευρώ να πληρώσει για να έχει το ερκοντήσιο ανοιχτό το καλοκαίρι. Αν αυτό τολμούσε και γινότανε σε άνθρωπο αλλοδαπό, αυτούς που λέμε πρόσφυγες, μετανάστες, αδρομετανάστες, θα είχαν βγει όλους στους δρόμους. Εδώ δεν μιλάει κανένας. Εδώ ο κόσμος πεινάει. Οι συγχωριανοί σου σε περιμένουν για την κοινωνική πολιτική και τους έχεις απογοητεύσει. Και ακούν το όνομά σου που το λέω εγώ συνέχεια, Νίκο Χριστοδουλίδη, Νίκο Χριστοδουλίδη, και λέω ο συγχωριανός ο Νίκος, πόνο στο στομάχι έχω, λέει, μόλις ακούω το όνομα Χριστοδουλίδης. Πόνο στο στομάχι έχω μόλις ακούω το όνομά του. Δηλαδή, αυτά, επειδή σε ξέρω και ξέρω ότι είσαι φιλότιμος, προσπάθησε να τα αλλάξεις. Διώξεις όλους. Πάρε καινούριους. Άλλαξε τα όλα και πρόσεξε, φίλε Νίκο Χριστοδουλίδη, αγαπητέ Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε. Προσέξτε παρακαλώ την Τετάρτη. Ο Ερντογάν τελειώνει και το έχει καταλάβει. Το έχει καταλάβει. Αποκαλεί τρομοκράτες στους Αμερικανούς. Μου στέλνουν τρομοκράτες Αμερικανοί, λέει. Το Ισραήλ, λέει, θα μου κάνει περιφερειακό πόλεμο. Καταλαβαίνει τι έχει κάνει. Καταλαβαίνει ότι πέφτει μέσα στον λάκκο με τα φίδια. Ο ίδιος έσκαψε τον λάκκο και έβαλε τα φίδια και τώρα πέφτει μέσα και το ξέρει. Και ξέρει ότι κανείς δεν τον γουστάρει από τη Δύση. Και ξέρει ότι δεν τον γουστάρουν οι Ισραηλινοί. Και αυτή η αγάπη προς τους τρομοκράτες του είναι το καλύτερο δώρο προς τον Ελληνισμό. Αυτά να τα θυμάσαι, Νίκο Χριστοδουλίδη. Και να μην εκλυπαρείς τον Τατάρ, να τον συναντήσεις και να του κάνεις δώρο το άνοιγμα διόδο φραγμάτων. Εγώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο έφτασα στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ για την αγάπη σας, για τα τηλέφωνα. Θα επικοινωνήσω με όλους εσάς που σας υποσχέθηκα τηλεφωνικώς. Να σας πω ότι από την Τετάρτη στις 9 παρα 10 κάθε βράδυ θα είμαι εδώ κοντά σας με την εκπομπή σχολιάζοντας την επικαιρότητα, η οποία παίζει σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο, Αμερική και Αυστραλία επίγεια, από επίγειο σταθμούς να μεταδίδεται πέρα τα δορυφορικά. Θα είμαστε εδώ λοιπόν για να σχολιάζουμε την επικαιρότητα, όπως ξέρετε ότι τη σχολιάζω τόσα χρόνια, θα δείτε και το τρέιλερ τώρα.
Και από εκεί και πέρα, το άλλο Σαββατοκύριακο θα είμαι μαζί σας. Αν μου έρθει ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην Θεσσαλονίκη και το έχει ο Άγιος Εφραίμ εκεί, από τη Μονή, λέω θα είναι, ο Άγιος Λεμεσού θα είναι, ο Άγιος Καλαμαριάς θα είναι. Μεγάλη εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την εισβολή του Ατήλα, και όχι όπως μας έλεγε ο φίλος ότι δεν είναι Ατήλας, έτσι και λοιπά και λοιπά. Αν θα έρθει θα τον δω εκεί πέρα, θα κάνω κουβέντα μεγάλη μαζί και θα σας τη μεταφέρω Σαββατοκύριακο. Αν όχι εδώ Σάββατο, 4:30 εδώ, θα είναι και η κυρία Βυργινία Χρήστο. Προφανώς θα μας έρθει από λάθος συνεννόηση σήμερα και ο κύριος Μάριος Μαυρίδης, βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού. Και άμα θέλει να έρθει και αυτή η αγαπητή κυρία Πρόεδρος, την οποία προωθούνε, την προωθούνε. Την προωθείτε. Ξέρετε καλά ποια είναι η κυρία Ανίτα Δημητρίου. Και την προωθείτε. Κυρία Ανίτα Δημητρίου, σας προωθούν πάρα πολύ. Θα βγείτε. Θα χτυπήσετε τον Χριστοδουλίδη. Θα σας αφήσει ο Αβέροφ. Ο Αναστασιάδης τι λέει ο Νίκος. Ρώτησε στον Νίκο Αναστασιάδη αν σε θέλει να πας για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα πάρεις πρώτα το οικείο του Αναστασιάδη και μετά θα κατέβεις. Αυτή είναι η σύσταση δική μου. Εγώ λοιπόν σας ευχαριστώ. Μην ξεχνάτε κάθε βράδυ στις 7 η ώρα δελτίο ειδήσεων, το αληθινό, το πραγματικό, το ρεαλιστικό δελτίο ειδήσεων της Βεργίνα Τηλεόρασης με την κυρία Νατάσα Ιωάννου, την εξαιρετική αυτή συνάδελφο δημοσιογράφο. Κάθε μεσημέρι στις 3:30 Μίκης Κασάπης, ο λόγος στον πολίτη με ενδιαφέροντα θέματα. Δευτέρα και Πέμπτη Πέτρος Φανάρης με αποκαλυπτικά θέματα. Προθέσεις μας έβγαλε ότι οι βουλευτές δεν λένε τι ψηφίζουν, δεν θέλουν να μας λένε και στη Βουλή. Τι γίνεται εκεί, γκέτο, είναι κλειστά, είναι τα πράγματα, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Και βέβαια θα ξεκινήσει η Ντόνα Καπάτη, οικονομική εκπομπή, εκπληκτική εκπομπή, θα παρουσιάζει θέματα οικονομίας και επιχειρηματίας πετυχημένους. Και η κυρία Μίριελ Γρηγορίου ετοιμάζεται σε λίγες ημέρες με ένα μαγκαζίνο, 1,5 ώρα το μεσημέρι, 1,5-2 παρά, ένα μαγκαζίνο έτσι με την άβρα και την νεανικότητα της κυρίας Μίριελ Γρηγορίου. Εγώ λοιπόν σας ευχαριστώ. Πάμε τώρα για την ανασκόπηση των ειδήσεων με την κυρία Νατάσα Ιωάννα. Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ για την αγάπη σας, γεια σας.